Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ και σήμερα το απόγευμα για να βρούμε λύση. Πιστές στο ραντεβού μας μαζί με τη Σοφία Μύτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας, στο πρώτο μέρος, ο Νίκος ο Καλάκος, ο Θρασίβουλος ο Μίαρης, αλλά και η κυρία Σοφία, η Αμέλεια Αναστασάκη, η δημοσιογράφος. Θα είναι λοιπόν σήμερα μαζί μας για να βρούμε λύση και φυσικά να απαντήσουμε όπως κάνουμε καθημερινά σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε λίγα λεπτά μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία. Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Eurogroup της 5ης, 26 Ιανουαρίου, αυτό που αποσχολεί έντονα τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστεί το ελληνικό πρόγραμμα με δεδομένη την πιθανότητα μη συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζο Μπάιντεν, η οποία επικεντρώθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις και ειδικότερα στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στις συνομιλίες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα και προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού. Ούτε 10, ούτε 15, αλλά 21 χρόνια θα χρειαστεί η Ελλάδα για να επιστρέψει η ανεργία στα επίπεδα πριν από την κρίση, προέβλεψε ο επικεφαλής στην Ευρώπη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμσεν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον. Ο κ. Τόμσεν ρωτήθηκε για το πρόβλημα της λιτότητας και υποστήριξε ότι δεν είναι το αυτό πρόβλημα στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η Γερεά Ήπειρος έχει κάνει πολύ πρόοδο και σε μεταρρυθμίσεις, αλλά και στην αρχιτεκτονική της και στην Τραπεζική Ένωση, αλλά και στο τείχος προστασίας της. Σημείωσε ωστόσο ότι χρειάζεται νομισματική πολιτική, αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου που έχουν κάποιες χώρες, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, κάποιες δημοσιονομικές δαπάνες στο πρότυπο του σχεδίου του Προέδρου της Κομισιόν Juncker και πάνω απ' όλα διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Σε αγώνα δρόμου με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα μετατρέπεται για τα ασφαλιστικά ταμεία η διαδικασία έκδοσης των περίπου 95.000 κύριων συντάξεων που παραμένουν σε κρεμότητα και πλέον έχει μετατραπεί σε πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση. Κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προσδιορίζει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ταμεία, ώστε να λάβουν την πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 860 εκατομμυρίων ευρώ για την απονομή των συντάξεων. Τα ταμεία που θα λάβουν επιχορήγηση υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την έκδοση των συντάξεων έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήψη της. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα της πρόσθετης επιχορήγησης ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και οι εκκρεμείς συντάξεις. Άνοιξε η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής τοξοδοτικής αίτησης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον ΕΦΚΑ. Με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Η επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος θα ξεκινήσει με την κατάθεση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ. Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρέχονται στην ιστοσελίδα efka.gov.gr. Στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου Κύριας Ασφάλισης υπάρχει στο κέντρο της πρώτης σελίδας το παράθυρο με τίτλο «Κάντε ηλεκτρονικά αίτηση για συνταξιοδότηση». Ενδιαφερόμενος στη συνέχεια βρίσκεται μπροστά σε μία σελίδα που περιγράφει αναλυτικά τις οδηγίες για να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Τα αραβασάκια που θα λάβουν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη ελεγχθεί ή βρίσκονται αντιμέτωποι με έλεγχο, με τα οποία θα καλούνται να υπαχθούν στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης των αδήλωτων εισοδημάτων, τους αρχίζει να ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Παράλληλα, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, παρατείνεται η πρώτη προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογουμένων, στους οποίους κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστήμων. Η προθεσμία της 21ης Ιανουαρίου, 23ης, με συγχωρείτε, παρατείνεται έως τις 7 Φεβρουαρίου 2017.
Ανατροπές έρχονται στις συντάξεις κυρίας και φέρνουν τα πάνω κάτω για χιλιάδες δικαιούχους. Φέτος επηρεάζονται 35.000 που αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2017. Οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν πως ο ρυθμός έκδοσης νέων συντάξεων κυρίας θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με το παρελθόν, δηλαδή στις 3.000 νέες συντάξεις το μήνα. Το καθεστώς άλλαξε άρδιν για θανάτους που επέρχονται από 13 Μαΐου 2016 και μετά. Οι δύο βασικές αλλαγές είναι η θέσπιση ορίου ηλικίας στα 55 και η μείωση του ποσοστού της σύνταξης που δικαιούται η χείρα στο 50% από το 70%. Ειδικά όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός του 2017 θα πάρουν υπό προϋποθέσεις και προσωπική διαφορά. Από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν στους συνταξιούχους του ΙΚΑ, ΟΑΕ, Δημοσίου, ΟΓΑ και ΝΑΤ οι συντάξεις του Φεβρουαρίου 2017. Αναλυτικά, το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Ο ΟΑΕ και ο ΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις 1 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη. Το ΕΤΑ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη. Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλουν τις συντάξεις 30 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα. Για τις επιχειρήσεις Ελλήνων στο εξωτερικό μίλησε στην εκπομπή μας ο φοροτεχνικός Χρήστος Κρίγκας. Στο βίντεο που ακολουθεί θα μάθετε τι ισχύει για τη φορολόγηση αυτών των επιχειρήσεων, καθώς και για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων βάσει των κωδικών της φορολογικής δήλωσης. Στους επιχειρηματίες που αποφάσισαν να επενδύσουν στο εξωτερικό, αναφέρθηκε στην εκπομπή «Υπάρχει λύση» ο φοροτεχνικός Χρήστος Κρίγκας. Ο ίδιος υποστήριξε πως αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα οι επιχειρηματίες που έχουν ανοίξει μια μικρή εταιρεία σε γειτονικές χώρες με προνομιακό φορολογικό συντελεστή, αλλά πραγματοποιούν φορολογικές συναλλαγές στην Ελλάδα. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από 1η-1η του 2014. Θα έλεγα ότι αν τις έκαναν τα 2-3 τελευταία χρόνια που έχουμε τον καινούριο νόμο, δεν υπήρξαν σωστοί σύμβουλοι να τους δώσουν τις πραγματικές φορολογικές συμβουλές που έπρεπε. Mm-hmm. Και εκεί δυστυχώς θα υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μπορεί, αν αποδειχτεί αργότερα από το φορολογικό έλεγχο και ειδικά με το άνοιγμα των συνόρων στις διασυνοριακές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ κρατών, ανοίξουν αυτού του είδους οι πληροφορίες, αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Χρήστος Κρίγκας κάλεσε όσους επενδύουν στο εξωτερικό να μελετήσουν το φορολογικό και ελεγκτικό πλαίσιο. Θα πρέπει κάποιος να γνωρίσει ότι για να κάνει ένα επιχειρηματικό τέτοιο σχήμα στην Ελλάδα, θα πρέπει η φορολογική του κατοικία να μην είναι στην Ελλάδα και να το προβλέπουν οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης. Ο Χρήστος Κρίγκας μίλησε επίσης για την εφαρμογή του τάξης, το οποίο χαρακτήρισε υπερόπλο της κυβέρνησης όσον αφορά ακόμα και στον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων. Η φορολογική δήλωση αποτελεί από μόνη της ένα περιουσιολόγιο, ξεκαθάρισε. Οι κωδικοί των φορολογικών δηλώσεων, έτσι όπως θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τους νέους κωδικούς που θα προστεθούν και για τις ασφαλιστικές εισφορές, η δήλωση του 16 προβλέπεται στο κομμάτι ειδικά των ασφαλιστικών εισφορών να έχει, να μην πω συγκεκριμένο αριθμό, πολύ περισσότερους κωδικούς οι οποίοι θα δίνουν και πληροφορίες για τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στις νέες φορολογικές δηλώσεις. Το περιουσιολόγιο έχει καταργηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς αντίκειται στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου του Χιούστον εισήχθη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, ο πρεσβύτερος. Ο 92χρονος πρώην πρόεδρος νοσηλεύεται από το Σάββατο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Οι γιατροί διέγνωσαν πνευμονία και προχώρησαν σε επέμβαση για τον καθαρισμό της αναπνευστικής οδού. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται από την Τετάρτη και η σύζυγός του, Μπάρμπαρα Μπους. Η πρώην πρώτη κυρία της Αμερικής παρουσίασε συμπτώματα κόπωσης και βήχα. Αντιμέτωποι με το χιόνι και τις χαμηλές θερμοκρασίες έρχονται οι σεισμοπαθείς της κεντρικής Ιταλίας. Ο κύριος σεισμός που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης εκτιμάται στα 5,4 ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί, ο ισχυρότερος από τους οποίους είχε μέγεθος 5,7 ρίχτερ και χτύπησε 110 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρώμης. Ένας 83χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν κατέρευσε η στέγη ενός γεωργικού κτίσματος εξαιτίας του χιονιού αλλά και του εγκέλαδου. Οργάνωση που συνδέεται με την Αλ-Κάιντα της Βόρειας Αφρικής ανέλαβε την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, από την οποία προέκυψαν περισσότεροι από 50 νεκροί και 100 τραυματίες στο βόρειο Μάλι. Οι βομβιστές της οργάνωσης Αλ-Μουραμπιτούν εισέβαλαν σε στρατόπεδο της πόλης Γκάο με ένα όχημα φορτωμένο εκρηκτικά, το οποίο ανατινάχθηκε. Ο πρόεδρος Ιμπραήμ Μουμπακάρ Κεϊτά κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στο Μάλι.
Την πρώτη κοινή επιχείρηση κατά του Ισλαμικού κράτους πραγματοποίησαν Ρωσία και Τουρκία σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας. 9 ρωσικά και 8 τουρκικά μαχητικά επιτέθηκαν σε 36 εγκαταστάσεις στα περίχωρα της πόλης Αλμπάμπ. Η ρωσική πολεμική αεροπορία υποστήριξε πως ρωσικά μαχητικά ενισχύουν τον Συριακό στρατό κοντά στην Παλμύρα, όπου οι τζιχαντιστές σχεδιάζουν να ανατινάξουν ιστορικά μνημεία. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες. Έντονη μεταβλητότητα, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν μπόρεσε να κρατήσει το θετικό πρόσημο που ξεκίνησε το πρωί. Στο μείον 0,41 ο γενικός δείκτης και στις 640 μονάδες. Η Ματίνα Χαρτοφτάκη θα μας δώσει αναλυτικά την εικόνα της αγοράς. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, κυρία και Σοφία. Με το βλέμμα στραμμένο στην αβεβαιότητα που επικρατεί, σε ένα κλίμα αβεβαιότητας επηρεάστηκε αρνητικά και το ελληνικό χρηματιστήριο, που όπως και είπες και εσύ, δεν κατάφερε τελικά να συγκρατήσει τα κέρδη που αρχικά στην αρχή της συνεδρίασης κατέγραφε και τώρα έχει περάσει στο κόκκινο. Ειδικότερα οι τραπεζικές μετοχές υποχωρούν και καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Συγκεκριμένα η Εθνική Τράπεζα υποχωρεί 1,24%, η Τράπεζα Πειραιώς υποχωρεί και αυτή 1%, απώλειες 2,5% για την Τράπεζα Αττικής, η Eurobank και αυτή καταγράφει απώλειες 2%, μείον 0,55% η Alpha Bank. Έτσι βλέπουμε λοιπόν και ο τραπεζικός τομέας να καταγράφει σημαντικές απώλειες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στον αντίποδα, όπου χθες παρότι ξεκίνησε με απώλειες κατάφερε να κλείσει θετικά, σήμερα βλέπουμε ότι γίνεται, καταγράφει αντίστροφη πόρεια. Να δούμε και μία ματιά όμως τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μεικτή εικόνα. Στον απόϊχο τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε πριν από λίγο ο Μάριο Ντράγκη, ο οποίος, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν είπε κάτι διαφορετικό από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές.
αμετάβλητο παρέμεινε το επιτόκιο, το βασικό επιτόκιο δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον ανέφερε ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρωζώνη το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και να πούμε ότι το πετρέλαιο είναι ο πρωταγωνιστής, καταγράφει σημαντικά κέρδη αυτή τη στιγμή στα 51,7 δολάρια το βαρέλι. Στον αντίποδα υποχωρεί ο χρυσός στα 1.200 δολάρια ανά ουγγιά και φυσικά να πούμε ότι όλοι περιμένουν, το βλέμμα είναι στραμμένο στην αυριανή ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ και στο τι τελικά θα κάνει όντας πλέον ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά η Ευρώπη συνεχίζει να ταρακουνείται από το θέμα του Brexit και τις διαδικασίες που ξεκινούν από την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από το ενιαίο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ματίνα. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Κάθε απόγευμα μόνο στο SBC, το γνωρίζετε πλέον, υπάρχει λύση σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Ο κύριος Νίκος Καλάκος, Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο Θρασίβουλος Ομίαρης, ο φοροτεχνικός μας, όπως επίσης και η Αμέλεια Αναστασάκη, η δημοσιογράφος μας, είναι εδώ για να ξετυλίξουμε το κουβάρι τόσο του ασφαλιστικού όσο και του φορολογικού. Σε λίγα λεπτά θα απαντήσουμε ζωντανά στις δικές ερωτήσεις. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λύση από τις 4 έως τις 6, συντονισμένη μόνο στο SBC, το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας, βρίσκει λύσεις και για το ασφαλιστικό και για την φορολογία, αλλά και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας, αυτός που γνωρίζει καλύτερα από όλους το ασφαλιστικό, ο κύριος Νίκος Καλάκος, είναι Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης αλλά και Πρόνοιας. Ο κύριος Καλάκος, συγχαρητήρια κιόλας και για τα νέα σας καθήκοντα, κύριε Καλάκο. Πάντα τέτοια ευχόμαστε. Ικανοί και άξιοι άνθρωποι να μπορούν να παρτίζουν αυτή τη νέα προσπάθεια της κυβέρνησης, έτσι ώστε να δίνονται πιο γρήγορα οι συντάξεις, οι επικουρικές και τα εφάπαξ, τα οποία αναμένουν οι συνταξιούχοι πάρα πολλά χρόνια. Ο Θρασίβουλος Ομίαρης, επίσης ο φοροτεχνικός μας εδώ μαζί μας. Υπάρχει λύση, Θρασίβουλε, για τη φορολογία? Υπάρχει λύση, αλλά υπάρχει εδώ, στην εκπομπή σας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και με τον κύριο Καλάκο. Ναι. Να δούμε πρώτα απ' όλα, γιατί πριν από λίγο αναφέραμε και πολλά νούμερα. Αναφέραμε λοιπόν και για τα κονδύλια, θα τα δούμε και αναλυτικά σε πολύ λίγο, κύριε Καλάκο. Αλλά να δούμε λίγο με τον ΕΦΚΑ τι γίνεται. Μπορούν πλέον οι ασφαλισμένοι να μπουν και να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης? Ναι, και βέβαια μπορούν. Ηλεκτρονικά. Βέβαια θα υπάρξουν προβλήματα, να μην είμαστε πολύ κριτικοί, να μην κάνουμε μεγάλη κριτική, γιατί είναι ένας νέος οργανισμός, τώρα ξεκινάει, μακάρι να αντιμετωπίσει λίγα προβλήματα. Αν σκεφτούμε ότι πρόκειται για τη συνένωση και αφορά τόσων ταμείων και αφορά 4 εκατομμύρια ασφαλισμένους και 2 εκατομμύρια 700 συνταξιούχους, αντιλαμβάνεστε τον όγκο της εργασίας. Υπερταμείο. Θα έχει προβλήματα, ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα λυθούν και θα μπορέσει να βρει το δρόμο. Μακάρι για όλους τους ασφαλισμένους. Βέβαια, γιατί υπάρχουν 100.000 περίπου κύριες συντάξεις σε αναμονή μέχρι και 3 χρόνια. Μάλιστα. Αυτές πρέπει να υπολογιστούν μέχρι τον Οκτώβριο και πρέπει να υπολογιστούν, γιατί είναι το πρόγραμμα των ληξιπροθέσμων οφειλών, 859 εκατομμύρια από τις ληξιπρόθεσμες, από δανεικά, και πρέπει να τα πάρουν οι άνθρωποι που περιμένουν, είναι η σύνταξή τους που περιμένουν εδώ και 3 χρόνια. Να πω ότι βγήκε και πρόγραμμα ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι τον Οκτώβριο και για τα ταμεία πρόνοιας. Το τομέα του δημοσίου 396 εκατομμύρια και θα πληρωθούν γύρω στις 17.500 εφάπαξ από τα 24.500 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναμονή. Στο πρόγραμμα μετέχει και το ΤΑΙΤΕΚΟ και το ΝΑΤ και το ΚΕΑΝ, άρα χρήματα θα υπάρξουν. Από εκεί και πέρα μένει πλέον
και στο νέο ταμείο. Τα χρήματα θα υπάρξουν, δεν μου άρεσε, μου θυμίζει το λεφτά υπάρχουν. Όχι, αυτά είναι αυτό δανεικά, το παλιό. Το... Όχι, δεν είναι τα ψάχνουμε αυτά. Αυτά είναι δανεικά που τα έχουμε δανειστεί και τα έχουμε. Οπότε μένει πλέον στο ανθρώπινο δυναμικό, αν κατορθώσουν στα νέα δύο υπερταμεία αυτά και το ΕΤΑΕΠ και τον ΕΦΚΑ, να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να βγάλουν τις παροχές αυτές και να διευκολυνθούν. Έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις, κύριε Καλάκο, θα τα συζητήσουμε μετά για να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια του υπερταμείου, λοιπόν, να καλύψει όλο αυτό τον όγκο εργασίας. Ελπίζω και οι νέοι... Δεν έχουμε προσλήψει στα ταμεία. Δεν έχει γίνει πρόσληψη, όχι, γιατί εμείς έχουμε ακούσει στο παρελθόν ότι αλλού γίνανε υπάρχουν κάποιες προσλήψεις. Στα ταμεία δεν υπάρχουν προσλήψεις. Mm-hmm. Υπάρχει το προσωπικό. Απλώς είναι η συνένωση πολλών φορέων, ασφαλιστικών φορέων αυτή τη στιγμή, με προσωπικό, με πολλές ειδικότητες που πιθανόν να μην χρειάζονται κάποιες ή εκεί που χρειάζονται να μην υπάρχουν. Θα γίνει, πιστεύω, η κατανομή και η εκπαίδευση ώστε να κατορθώσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Πάμε, Σοφία, και στους δύο πρώτους τηλεθεατές μας. Πάμε και να, βέβαια, στο σημείο αυτό να καλησπέρισουμε και την Αμέλεια, την Αναστασάκη. Καλησπέρα, Αμέλεια. Καλησπέρα, Αμέλεια. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πάλι τα αποκλειστικά θα μου ήρθε σήμερα, οπότε εντάξει. Αποκλειστικά, πάντα έτσι. Πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο έχουμε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις για το πλαστικό χρήμα Θρασίβουλε. Περιμένουν δύο τηλεθεατές και θα περάσουμε στις ερωτήσεις σας. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Καλησπέρα. Τον κύριο Μία ήθελα να ρωτήσω. Βεβαίως. Την ερώτησή σας. Ναι. Είναι δύο ερωτήσεις, άσχετες μεταξύ του προβολικού περιεχομένου. Η πρώτη. Κάποια τζαμαρία που είχα κάνει το 90, αφαίρετα, σε ένα ημιτέθριο το 1990, την νομοποίησα πρόπερση. Έτσι. Και τη δήλωσα στην ε9 και πληρώνω 12 τετραγωνικά παραπάνω. Τώρα όμως, επειδή θέλω να μεταβιβάσω κάπου το διαμέρισμα αυτό, λόγω πώλησης, δεν το θέλει ο αγοραστής και θέλω να τα βγάλω αυτά τα αλουμίνια, δεν είναι τίποτα, δύο πόρτες μπροστά και δύο παράθυρα στο πλάι και να το πάρει έτσι. Πώς μετά στη ζωή θα δηλώσω ότι δεν ισχύει πια αυτή η νομοποίηση, τα 12 τετραγωνικά πληρώνει παραπάνω έμφυα και σε συμπληρωματικό που μπαίνει και τα τι αυτά. Με δήλωση μηχανικού θα πάω να κάνω ιδιόκυρη. Μάλιστα. Επειδή έχουμε μάθει όλα τα τετραγωνικά Λοιπόν, οποιαδήποτε διόρθωση για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πάρετε βεβαίως του μηχανικού, θα έρθει το ακίνητο στην προγενέστερη κατάσταση, θα έρθει ο μηχανικός να σας κάνει καταγραφή και με αυτή τη δήλωση του μηχανικού θα πάτε και θα διορθώσετε και το ε9 και θα πάρετε πιστοποιητικό για να μεταβιβάσετε το ακίνητο. Οι δύο χειρά, αν θέλετε να πάτε με τον τελευταίο νόμο χωρίς πρόστιμο. Αλλιώς ηλεκτρονικά. Ωραία. Ερώτημα 2. Από μετοχές που απέκτησε η Σύριγος από εισοδήματά της στο εξωτερικό πριν πολλά χρόνια, εργαζόταν εκεί, δεν τις έχουμε δηλώσει στις δηλώσεις σαν παγκόσμιο εισόδημα από το 2011 μόνο για εισφορά ελληνικής το 660 που πάνε. Ναι. Και μία μάλιστα πουλήθηκε την πρόταση. Ούτε μπήκε ούτε αραξία. Θέλουμε να τις δηλώσουμε τώρα αναδρομικά με 5 τροποποιητικές. Ερώτημα, εισφορά ελληνικής με αυτό το νόμο θα πληρώσει τίποτα παραπάνω από τις φορές. Για να δούμε λοιπόν τι θα απαντήσει ο κύριος Μιαρής. Σε όλους τους φόρους έχουμε μέχρι 31 Τρίτου 8% προς αύξηση. Όχι, δεν έχει φόρο. Και στην εισφορά λέει φόρο ή τέλος. Έχουμε 8% προς αύξηση με τον τελευταίο νόμο σε ό,τι προκύψει. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Και 10% μέχρι 31 Πέμπτου. Τέλεια. Πάμε και στον επόμενο τηλεθεατή μας, είναι ο κύριος Τάκης. Καλησπέρα, κύριε Τάκη. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Μια ερώτηση σχετικά με τη συνταξιοδότηση. Μάλιστα. Είναι εύκολο πολύ. Είμαι γεννημένος το 1964. Μάλιστα. Έχω την πρώτη χρονολογία εργασίας είναι το 1982. Έως σήμερα, ασταμάτητα, φορέας είναι το ΙΚΑ, στον ίδιο εργοδότη και έχω και ανήλικο. Εύκολο. Ορίστε. Ναι. Είναι από το 82, δηλαδή έχει... Στο δημόσιο είστε. Όχι, ιδιωτικός. 34-35 χρόνια. 34 χρόνια έχει λοιπόν. 34 χρόνια. Και είστε ηλικία, αν κατάλαβα καλά, 55. Ω Παναγία, 52. Α, 52. 52. 64 γεννημένο. Α, είσαστε το 64, γι' αυτό δεν το ακούσαμε. 64. Το 82 ξεκίνησα να εργάζομαι σε Σεπτέμβριο πάλι. Μέχρι σήμερα σταμάτησα στον ίδιο εργοδότη.
34 χρόνια έχετε. 34 χρόνια και είναι 52. 52, ναι, προσθέτεται ένα 9 μήνο το χρόνο. Mm. Μέχρι για να φτάσει... Ορίστε. Για να φτάσω πόσα... Για να περάσετε τα 55, υπολογίστε το 9 μήνο το χρόνο. 52. 52. 3 χρόνια του λείπουν, λοιπόν. Στα 55 και 3 9 μήνες. 9 μήνα. Ναι. Φράβο. 55 και 9 ένα... μήνες επιπλέον κάθε χρόνο. Ναι. Άρα 4, 9 μήνα, 4, 9, 36 και 55, 58 και 9 μήνες. Ναι. 58 και 9 μήνες με σήμερα, τώρα που μιλάμε, έτσι. Ναι. Βέβαια. Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Αμέλεια Αναστασάκη, πλούσιο ρεπορτάζ για να... Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, δεν ξέρω. Να ξεκινήσουμε με κάτι που έχει, ευχαριστώ, νομίζω, δυσάρεστο είναι δυστυχώς. Πάντα ό,τι έχει να κάνει με ασφαλιστικό και εργασιακό είναι δυσάρεστο. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω γιατί έρχομαι από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αύριο στο newsbomb.gr έχουμε ένα θέμα το οποίο αφορά όλες τις προσφυγές που έχουν γίνει από τον Ιούλιο του 2016 μέχρι σήμερα, γιατί και το 2017 ξεκίνησαν διάφορες ενώσεις, σωματεία, δίκτυα να κάνουν προσφυγές κατά του ασφαλιστικού νόμου του Γιώργου Κατρούγκαλου, τα οποία θα εκδικαστούν και οι ημερομηνίες της δικασίμου είναι 7 Τετάρτου 2017. Όλα αυτά αφορούν στις περικοπές των συντάξεων. Από αυτό ήθελα να ξεκινήσω, θα πω και γι' αυτό κάποια πράγματα, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με τον ΕΦΚΑ, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και επειδή το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εργασίας έχει αρχίσει και γίνεται λίγο επιδεικτικό προς όλους τους δημοσιογράφους που δεν επιδιώκουν να κατηγορήσουν το Υπουργείο, επιδιώκουν να ενημερώσουν τον κόσμο. Στο στόχαστρο είσαι. Είμαστε έτσι και εμείς. Είμαστε για το ότι όλα βαίνουν σωστά και όλα βαίνουν καλώς. Λοιπόν, ο κ. Πετρόπουλος λοιπόν μας είχε υποσχεθεί και μας είχε πει στις 3 Ιανουαρίου του 2016, δηλαδή πριν από πόσες μέρες, ότι στις 16 Ιανουαρίου θα λειτουργούν... Πέρυσι ήταν αυτό. Όχι, τον Ιανουάριο του 17. Μας είχε υποσχεθεί λοιπόν ότι όσοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι επιθυμούν ενημέρωση για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται είτε για να βγουν σε σύνταξη κτλ. Μπορούν να μπαίνουν σε αυτό. Τα έχω φέρει σήμερα για να τα κάνουμε πράξη, γιατί κουράστηκα να λέω και να ξαναλέω κάτι και να βγαίνει το δελτίο τύπου και να μας λέει ότι δεν ισχύουν αυτά. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η σελίδα του ΕΦΚΑ. Ναι. Είναι και το 1555. Να κάνουμε ένα κοντινό παρακαλώ στην κυρία Αναστασάκη, μας το έχει φέρει. Λοιπόν, μπράβο. Εδώ. Έχει τα αποδεικτικά στοιχεία, κυρία Αναστασάκη. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσει ο κύριος Πετρόπουλος, γιατί εγώ πατώντας, ας πούμε, για να κάνεις οποιαδήποτε χρήση της σελίδας αυτής, φίλοι ασφαλισμένοι, ναι, πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Ναι. Δηλαδή να πατήσετε αυτό εδώ. Το πατάμε λοιπόν και τι λέει, το διαβάζετε όλοι καλά. Λέει, η συγκεκριμένη ενότητα θα ενεργοποιηθεί προσεχώς. Προσεχώς. Μάλιστα. Σύντομα κοντά σας. Το βλέπετε, το βλέπετε. Έτσι γιατί, λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Μετά. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ατομικό λογαριασμό ασφάλισης. Το πατάμε. Τι λέει? Σύντομα κοντά σας. Μάλιστα. Θέλουμε, όχι, γιατί έχει και συνέχεια το πράγμα. Θα μπορούσε να γράψει κάτω με αγάπη Αμέλεια, κύριε Μετρόπουλε. Κινηματογράφο, λοιπόν, δεν το λένε. Εδώ, η ηλεκτρονική υποβολή αίτηση συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, μπαίνεις σε αυτή λοιπόν τη σελίδα που έχει διάφορες πληροφορίες. Πατώντας το οτιδήποτε, δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Οτιδήποτε. Λοιπόν, επίσης να πω και το άλλο. Επειδή προσπαθούμε τουλάχιστον να κάνουμε ρεπορτάζ. Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ένας υποψήφιος συνταξιούχος, ο οποίος βγαίνει με συνταξιογά τον Ιούλιο του 2017. Μάλιστα. Είναι να πάρει τότε τη σύνταξή του. Μου στέλνει λοιπόν φωτοτυπία, να δω αν το κρατάω μαζί μου, το χαρτί που του στείλαν από τον ΟΓΑ, ότι θα πρέπει να τρέξει, να πάει, να καταθέσει, να πληρώσει το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Ωστόσο, ο ασφαλισμένος ο συγκεκριμένος χρωστούσε το πρώτο εξάμηνο του 2016, ναι, το δεύτερο το εξάμηνο, ωραία, του 2016. Γιατί δεν του είχαν στείλει το χαρτί να πάει να το πληρώσει. Του στέλνουν λοιπόν να πληρώσει το β' εξάμηνο. Mm-hmm. Το α του λέει μετά. Δεν το έχω τώρα μαζί μου. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Περίμενε, θα σου αφήσω το χρόνο να το βρεις, να πάμε στις δύο γραμμές και το βρίσκεις και απαντάμε. Πάμε λοιπόν στην κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας.
Να είστε καλά, κύριε Κατερίνα, σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε. Εμείς που είσαστε εδώ κάθε απόγευμα συντονισμένοι στο SBC. Ναι, ναι, σας παρακολουθούμε. Λοιπόν, είμαι γεννημένη 1η-1η του 67. Του 67. Ναι. Είμαι στον ειδικό τομέα. Το πρώτο μου ένσημο είναι το 1983 και έχω ένσημα 7.700 μέσα 31 12 του 10. Θέλω να μου πείτε αν ισχύει ο νόμος ότι μπορώ να βγω στα 50 με μειωμένη και 55 χρονών ολόκληρη. Γιατί είχα ανήλικο παιδί. Είχατε στις 18 Αυγούστου του 15 τις προϋποθέσεις αυτές. Βεβαίως. Μπορείτε να φύγετε όποτε θέλετε με αυτές τις προϋποθέσεις που είπατε. Όπως σας είπα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά. Να περάσουμε και στην κυρία Ευαγγελία. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα στον κύριο Μίαρη να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ναι, αρχίζω. Βεβαίως, την σας ακούμε. Ναι, έχω ανανέωση ασφαλιστηρίου. Αν ο ασφαλιστής μου για το ακίνητο που έχω πάρει με δάνειο για ασφαλιστήριο πυρός, σεισμού κτλ. Και θέλω να ισχύει για το αφορολόγητο. Αν δεν έχει μηχάνημα ο ασφαλιστής, πώς μπορώ να το, τι να του ζητήσω, τι απόδειξη, να το βάλω στην τράπεζα. Λοιπόν, προσέξτε, θα κάνετε κατάθεση είναι όταν μιλάμε στήριξη αφορολογήτου, μιλάμε με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο. Η κατάθεση στην τράπεζα είναι ηλεκτρονικός τρόπος. Ή το κάνετε με e-banking ή το κάνετε με κατάθεση φυσική στην τράπεζα. Το αποδεικτικό αυτό στηρίζει το αφορολόγητό σας. Ναι, εγώ ας πούμε θα πάω στη Eurobank που έχω και θα πω θέλω να στείλω στον τάδε αυτό το ποσό. Θα πληρώσετε το ασφαλιστικό συμβόλαιο, θα σας δώσουν την ταυτότητα της ασφαλιστικής εταιρείας και εδώ να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους ασφαλιστές γιατί διαμεσολαβούν ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρεία και στον ιδιώτη, σε εσάς δηλαδή που κάνετε την ασφάλεια. Η προμήθειά τους είναι πολύ χαμηλή. Αν δεν λυθεί το θέμα με τις τράπεζες, το είπαμε και το ξαναλέμε εδώ, έτσι ώστε να παίρνουν πολύ χαμηλή προμήθεια, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν τσάμπα. Δεν μπορούν λοιπόν να δεχτούν χρήματα για λογαριασμό τρίτου, γιατί μεσολαβούν ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρεία και στον ιδιώτη ο οποίος ασφαλίζεται. Δηλαδή ο ασφαλιστής με λίγα λόγια θα ζημιωθεί. Βεβαίως και θα ζημιωθεί, γιατί δεν είναι αυτός που αποδέχεται το ασφάλιστρο. Αυτός που αποδέχεται το ασφάλιστρο είναι η ασφαλιστική εταιρεία. Θα σας δώσει λοιπόν το λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας να καταθέσετε αυτομάτως τα χρήματα για το ασφαλιστήριο και έτσι θα στηρίξετε και εσείς το αφορολόγητό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μίαρη. Εμείς να μείνουμε λίγο στον κύριο Μίαρη και εμείς, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις σχετικά και με το πλαστικό χρήμα. Θρασίβουλε, μας ήρθαν και πολλές ερωτήσεις. Λόγω ανακαίνησης οικίας έκανα αγορές με κάρτα το καλοκαίρι του 2016 σε 12 δόσεις. Οι δόσεις που θα πληρωθούν το 2017 μετρούνε για το αφορολόγητο ή θα θεωρηθούν αγορές του 2016. Λοιπόν, καταρχήν, όλα αυτά τα ερωτήματα θα το δούμε στην πορεία πώς θα γίνει. Για μένα βέβαια και μετρούν, γιατί ουσιαστικά είναι μια δαπάνη που γίνεται με ηλεκτρονικό χρήμα σε συγκεκριμένο προορισμό. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι. Όταν συντάσσονται δόσεις, γίνεται κάποια συμφωνία με την τράπεζα. Δεν γίνεται με αυτόν που έκανε την παροχή υπηρεσιών. Mm-hmm. Έτσι, η τράπεζα λοιπόν πιστώνει τον άνθρωπο, την επιχείρηση και πιστώνει και τον φορολογούμενο, τέλος πάντων αυτόν που συναλλάσσεται, τον πολίτη. Εδώ υπάρχει ασάφεια. Έτσι, αν λοιπόν το σύστημα αυτό, γιατί όπως είδαμε και για το ΕΦΚΑ, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει και αντίστοιχο πρόβλημα στο κομμάτι. Ναι, η Αμέλεια τα είπε πάρα πολύ καλά κλίματος. Και εγώ να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι εδώ το ΙΚΑ, ένας παλιός οργανισμός, δεν συνεργάζεται με το Κέντρο Ίσπραξης Εισφορών, το ΚΕΑΟ, που είναι ο ίδιος οργανισμός και εποπτεύεται από τον ίδιο διοικητή. Ακριβώς. Λοιπόν, το ΚΕΑΟ, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει άλλο και διαφορετικό σύστημα. Η απάντηση που είχα λάβει εγώ πριν 2 ή 3 μήνες, γιατί δεν συνεργάζονται αυτά τα συστήματα, είναι διότι το σύστημα του ΙΚΑ έχει δοθεί εργολαβικά σε τρίτον εργολάβο που δεν έχει πληρωθεί. Μάλιστα. Έτσι. Και εδώ, τώρα δεν ξέρω τώρα πόσο στενό είναι το δημόσιο αυτό, αλλά τελικά δεν μπορεί ούτε ο ασφαλισμένος, ούτε ο φορολογούμενος να ταλαιπωρείται για ελλειπή συστήματα.
Να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι οποίοι καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ή καταβάλουν και συνεχίζουν έχουν ακόμα να καταβάλουν φόρο, είναι αυτοί που ουσιαστικά κρατάνε όλο το σύστημα υγιή. Γιατί όταν θα σταματήσει να πληρωθεί ή θα καθυστερήσει να πληρωθεί ο πρώτος μισθός ή η σύνταξη από το κράτος, εκεί να δούμε τα προβλήματα. Στον ιδιωτικό τομέα, να σας πω ότι έχουμε 10 και 12 μήνες ανθρώπους απλήρωτους. Έτσι, με προβλήματα πολύ μεγάλα. Για να καθυστερήσουν λοιπόν, όπως πολύ σωστά λέει Στρασίβουλε, και να πληρωθούν οι λοιπόν συντάξεις και οι μισθοί του δημοσίου, για να δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς μπορεί το κράτος να γίνει ο εργοδότης και να αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει στις... Καθολικά σε όλες τις επιχειρήσεις. Ναι, είδαμε επιχειρήσεις τύπου τώρα. Έτσι, με πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Αλλά αυτό γίνεται κατά κόρον στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για μεγάλες μονάδες που απασχολούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι οι άνθρωποι απλήρωτοι πάνω από 10 μήνες. Τι θα συζητάμε τώρα. Και πώς θα τρέχουν υποχρεώσεις αυτό. Οι υποχρεώσεις πώς θα γίνουν, πώς θα καλυφθούν. Και προσέξτε, εδώ έχουμε και άλλα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία παίρνει η εφορία για διασφάλιση, τα ασφαλιστικά ταμεία για διασφάλιση, κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, δεσμεύουν τραπεζικούς λογαριασμούς και έχουμε και τη δήλωση αδήλωτων εισοδημάτων. Δηλαδή, ποιος θα πάει με γιατί... αυτά τα ποσά μάλιστα. να χρεωθεί ένα τεράστιο ποσό με απειλή φορολογικού ελέγχου από υπαλλήλους που δεν φτάνουν να ελέγξουν ούτε τις τρέχουσες εντολές. Μας είπε προχτές ο Δημήτρης ο Χριστούλιας την πληροφορία του για 250.000 εντολές. Αυτές έχουν φύγει ήδη. Έχουν φύγει, βέβαια. Αν δούμε όλες τις υπόλοιπες εξαγγελίες, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ελεγχόμενους. Ξέρετε τι είναι 1,5 εκατομμύριο ελεγχόμενα αφημί. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις δίνονται. 1,5 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι. Έτσι. Υποβάλλονται. Για βγάλετε λοιπόν τους υπόλοιπους. Τελικά όποιος έχει συναλλαχθεί, όποιος έχει επιχειρήσει στην Ελλάδα, είναι αυτή τη στιγμή ελεγχόμενος γιατί για μια 20ετία πίσω. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Πάντως, να συμπληρώσω σε αυτό κάτι έτσι που ήθελα να πω. Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι και όσοι έχουν και επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα με τις ασφαλιστικές εισφορές, διότι πριν από 2-2,5 χρόνια υπήρχε μια ευεργετική διάταξη για όσους ζούσαν στο πετσί τους στην κρίση και δεν είχαν ρευστότητα, που τους έλεγε ότι ο νόμος που βγήκε τότε, η διάταξη, τους έλεγε ότι μπορούσαν να πληρώσουν, να κατέβουν ασφαλιστική κλάση. Μπορούσαν σωστά. να κατέβουν έως 3 ασφαλιστικές κλάσεις. Αυτή λοιπόν η... πολύ και το κάνανε. Όλοι το κάνανε, γιατί δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς όσο περισσότερες φορές και να βάλεις, τα θα βάλεις ούτε περισσότερη σύνταξη, ούτε περισσότερη υγεία. Το αποτέλεσμα έτσι, σε αυτό είναι ότι... αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν να πληρώνουν 300 ευρώ το μήνα, περίπου. Ποιος χάνει. Τώρα θα πληρώσουν 600. Τώρα, με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο, οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν μπει σε αυτές τις ευνοϊκές διατάξεις θα βγουν από αυτές τις ευνοϊκές διατάξεις και θα πληρώσουν και διπλάσιες ασφαλιστικές εγώ θα σας πω κάτι. Το γραφείο μου βρίσκεται στη Γλυφάδα. Μάλιστα. Σε μια γειτονιά που δεν έχει τόσο έτσι, το ξέρουμε, είναι μια καλή γειτονιά, δεν έχει πληγή. Πάνω από 100 άνθρωποι ήρθαν να κλείσουν τον μπλοκάκι τους την περασμένη εβδομάδα. Μόνο την περασμένη εβδομάδα στο έτσι. Φοροτεχνικό Ήταν δομάδο. Αν πάρουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία, από πού θα στηριχτεί αυτό το σύστημα. Καλά φτιάχνουμε το ΕΦΚΑ. Πολύ καλά παίρνουμε καινούριους δημόσιους υπαλλήλους και μονιμοποιούμε. Από πού θα πληρωθούν αυτά δεν ξέρω. Να ακούσουμε και τον κύριο Καλάκο για να περάσουμε στους. Ναι, ακριβώς. Αλλά δυστυχώς καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο. Δεν το αποδέχτηκαν το νόμο, όχι και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι δανειστές και τον κατέβησαν. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα σας κύριε Κωνσταντίνε. Γεια σας. Την ερώτησή σας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ το 12, τέλος του 12, με ακούτε. Ναι. Ναι, τέλος του 12 είχα πληρώσει 35 χρόνια μαζί με ΙΚΑ και πλασματικά. Δηλαδή είχα 35 χρόνια. Βγήκα στα... τότε ήμουν 58, τώρα είμαι 63. Το 14 έκανα αίτηση, βγήκα με προσωρινή σύνταξη με 37 χρόνια και 100 μέρες. Ναι, όσο χρειαζόταν. Το 12 αυτές οι μέρες, θέλω να πω το εξής, από το ΙΚΑ οι 240 μέρες μου γράφει εδώ, όταν βγήκα, επιδότηση λέει λόγω εφεδρικού επιδόματος 240 μέρες.
Το 12. Το 12 αναγνωρίστηκαν κανονικά σαν εργάσιμες του στρατού. Το 13 αυτό έγινε πλασματικός χρόνος. Τώρα που είναι να πάρω την κανονική, τα έχω τα χρόνια γιατί είμαι στο 63. Η ερώτησή σας παρακαλούμε. Είναι παραπάνω πλασματικό χρόνο από ό,τι έπρεπε και θα σου κρατήσουμε τους 8 μήνες και παράλληλα θα σου κόψουμε και την προσωρινή. Δεν θέλω να καταλάβει την ερώτηση. Ποια είναι η ερώτησή σας παρακαλώ πολύ. Εγώ είχα βγει με προσωρινή. Το 12 είχα συμπληρώσει 35 χρόνια. Ναι, άλλο αυτό. Το καταλάβαμε ότι είχατε συμπληρώσει τα έτη τα οποία απαιτούνται για να βγείτε στην σύνταξη. Από εκεί και πέρα, από το 12 λοιπόν συνταξιοδοτήσετε με προσωρινή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2017. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν ότι από το 12 μέχρι σήμερα δεν έχετε λάβει την οριστική σύνταξή σας. Την οριστική όχι. Τώρα πήγαν τα χαρτιά από το ΙΚΑ. Δεν συμπληρώνατε τις προϋποθέσεις, κυρία μου, για να μην σας δίνουν. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ασφαλισμένος που να μην έχει πάρει σε πενταετία. Εντάξει, είπαμε να ρίχνουμε τις ευθύνες στο ΙΓΑ και στον ΕΦΚΑ, αλλά όχι έτσι. Πέντε χρόνια, συμφωνείτε, κύριε Καλάκο. Δεν με προσέχετε. Κάποιες ελλείψεις, ο Φάκελος. Εγώ το 2012 είχα συμπληρώσει 35 χρόνια. Ναι, δεν είχατε το όριο ηλικίας. Δεν είχατε το όριο ηλικίας, ναι. Το 12 όχι, δεν το είχα. Το 14 είχα μπράβο, πες το, αυτό. Κανονικά. Είχα 30 είχατε... χρόνια και 100 μέρες. Το να... Είχατε το χρόνο, δεν είχατε το όριο δεν ηλικίας. Δεν είχατε το όριο ηλικίας, ακριβώς αυτό λέμε. Άρα το 14 λοιπόν... συμπλήρωσα κανονικά 37 χρόνια και 100 μέρες. Άρα μπορούσατε να φύγετε με 37 χρόνια ανεφορείου ηλικίας. Αυτό έτσι, καλά πάμε μέχρι εδώ. Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα. Πήρα την προσωρινή το 14. Ναι. Το οποίο... Ναι, μάλιστα, σας ακούμε. Θα γίνει λοιπόν επανεπολογισμός. Έπεσε η γραμμή. Κύριε Καλάκο, να το πούμε στον κύριο, θα μου επιτρέψετε λοιπόν ότι ναι, όντως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να λάβει την οριστική του σύνταξη. Γι' αυτό γίνεται τώρα ο επανεπολογισμός. Τώρα που συμπλήρωσε λοιπόν. Εγώ, αν κατάλαβα τα καλά, χρόνια... ότι πάει με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Έτσι, ακριβώς. Μετά τον 43, με τον 43-87, αν κατάλαβα καλά, το ερώτημα είναι, έχασε την προϋπόθεση του παλιού, έτσι. Γιατί πάμε δεν και... είχε τα έτη, δεν είχε την ηλικία, ενώ είχε τα χρόνια, αυτό κατάλαβα. Χρόνια. Πάμε και στον κύριο Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είμαι αυτός τον κύριο Μίαρη, πήρα προηγουμένω. Α, βεβαίως. Υπάρχει μια δυσνόηση, τον κύριο Μίαρη θέλω. Ναι, βεβαίως. Κύριε Μίαρη, εγώ σας ρώτησα, συγγνώμη που σας ξαναενοχλώ, γιατί υπάρχει μια δυσνόηση αυτό που είπατε για το πόρο, το μεταφόρο στο εξωτερικό. Είναι στο 660 αυτές, είναι χωρίς φόρο, ο φόρος πληρώνεται στη Βρετανία. Είναι διακρατική συμφωνία και φόρος δεν πληρώνεται. Απλώς τον περιλάβουμε στο κωδικό 434 το φόρο που κρατήθηκε. Άρα έχει μόνο εισφορά αλληλεγγύης. Και το ερώτημα ήταν, αφού έχει μόνο εισφορά αλληλεγγύης, θα έχει προσάρξει αυτή ή τίποτα, μόνο τη φορά θα πληρώσω. Διότι κάπου άκουσα ότι η φορά αλληλεγγύης δεν έχει καμία προσάρξη. Προσέξτε, οποιοδήποτε φόρος, οποιοδήποτε τέλος, πηγαίνει στις γενικές διατάξεις και επιβαρύνεται με 8% μέχρι 31 τρίτου και 10% επιπλέον μέχρι 31 πέμπτου. Αυτό σας είπα. Λογικά και... Λογικά κρατάω μία επιφύλαξη εδώ, γιατί πρέπει να... Δεν πάνε και μία, είναι εξωτερικού, αποκτηθήκαν στο εξωτερικό, έμενε στο εξωτερικό και μπαίνουν μόνο στο 660, στο πίνακα 660 που είναι μελογικό. Εγώ θα το δεχτώ, βεβαίως. Μόνο η εισφορά αλληλεγγύης πληρώνεται. Βεβαίως υπάρχει διακρατική... Διακρατική συμφωνία, από τη στιγμή όμως που εξετάζεται το παγκόσμιο εισόδημα, ενδέχεται αυτό να φορολογηθεί. Τι λέει ο νόμος? Αυτές είναι εξωτερικού. Δεν φορολογούνται. Στο εξωτερικό δεν φορολογούνται. Μόλις φορά ελεγγύες έχουν. Αυτό δεν δηλώσαμε 5 χρόνια. Αυτό. Προσέξτε με. Αφήστε με. Είναι η δική περίπτωση σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε... Αφήστε εδώ το τηλέφωνο σας και θα να το συζητήσουμε μετά την εκπομπή. Αλλά ο φόρος ο οποίος πληρώθηκε αφαιρείται. Έτσι, και πληρώνουμε τη διαφορά στο παγκόσμιο εισόδημα για όλα τα εισόδηματα εξωτερικού.
Ο φίλος μου ο Γιάννης μου στείλε ένα μήνυμα. Θα πάμε σε λίγα λεπτά, Σοφία, στο διάλειμμα. Πρέπει να το διαβάζω. Πάντα όλους τους τηλεθεατές τους αγαπάμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι φίλος μας ο Γιάννης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, μας λένε οι αγαπητοί τηλεθεατές μας. Είναι η μόνη αλήθεια. Όπως δεν μπορούν να ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να φοροδιαφύγουν, ούτε οι ιδιωτικοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν μισθοδοσία. Είμαστε όλοι κάτω από την ίδια ομπρέλα, πλέον με τον ΕΦΚΑ, όπως μας περιέγραψε και πάρα πολλές φορές και η Αμέλεια Αναστασάκη, αλλά και ο κύριος Νίκος Καλάκος, που ήταν γενικός διευθυντής και είναι γενικός διευθυντής πρόνοιας και επικουρικής, τέλος πάντων, ασφάλισης, μας έχουν πει ότι ναι, όντως όλοι ασφαλισμένοι πλέον αντιμετωπίζονται το ίδιο σκληρά, το ίδιο βάναυσα. Κυρίως με τον νόμο Κατρούγκαλο, το οποίο τους έχει βάλει όλους κάτω από την ίδια ομπρέλα, σίγουρα κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει, κανένας ιδιωτικός υπάλληλος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει. Να βάλω μια τελεία εδώ. Ναι, ναι. Δεν είναι το θέμα το τι πραγματικά γίνεται. Πραγματικά ο δημόσιος υπάλληλος από το μισθό του δεν μπορεί να φοροδιαφύγει, γιατί όλα δηλώνονται στο κράτος. Εδώ όμως το ίδιο το κράτος και οι νόμοι που έχουν φτιάξει το εξετάζει διαφορετικά. Αν τον πάει για προσάυξη περιουσίας από πηγή η οποία δεν είναι δηλωμένη, θα τον βγάλει και τον δημόσιο υπάλληλο φοροφυγά. Γιατί έκανε το λάθος να βοηθήσει κάποιο συγγενικό του πρόσωπο ή πέρασε από το λογαριασμό του κάποια χρήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Και πάνω από 30.000 είναι και ποινικό και αργία για το δημόσιο υπάλληλο. Είναι πολύ σοβαρές οι διατάξεις του νόμου για τους δημόσιους υπαλλήλους. Έτσι, άρα ας μην τα βάζουμε όλα σε ένα δεδομένο. Ναι. Ίσως η κακή εφαρμογή του νόμου ή η μη καλή διασάφιση του νόμου να δημιουργεί όλα τα προβλήματα σε αυτή τη χώρα. Ίσως εμείς που ερμηνεύουμε ή εφαρμόζουμε τον νόμο πρέπει να είμαστε καλύτερα εκπαιδευμένοι και πρέπει να δίνουμε μία ανάσα στην αγορά, όχι να βάζουμε φόρους εκεί που δεν πρόκειται να εισπράξουν ποτέ, να μεγαλώνουμε τα ληξιπρόθεσμα και να παίρνουν μεγαλύτερα μέτρα οι δανειστές για μας. Αυτό να το προσέξουν οι ελεγκτές και του ΚΕΦΟΜΕΠ και τον ΔΟΗ. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές επίσης, Θρασίβουλε, μία ρίε και από αυτή εδώ την εκπομπή, ότι όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο, δεν υπάρχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί πάλι, όλοι είναι εργαζόμενοι. Από την άλλη όμως θα πρέπει να δοθεί τελικά από αυτό εδώ πέρα το κράτος η δυνατότητα ακόμα και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που εργάζονται, μας περιέγραψες πάρα πολύ σωστά, που έχουν πολλοί μήνες απλήρωτοι, δεν λέμε, μακάρι να γίνουν όλοι και να πληρώνονται στην ώρα τους. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση, βέβαια. Γιατί ανήκω και στον κλάδο του δημοσίων υπαλλήλων. Βέβαια. Καταρχάς να πω ότι τα 33... Όχι, ανήκετε στον κλάδο, είσαστε γενικός διευθυντής. Ναι, τα 33 δις που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία δεν οφείλονται από τους δημοσίους υπαλλήλους ούτε από τους μισθωτούς. Mm-hmm. Οφείλονται από επιχειρήσεις. Μάλιστα. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Μέχρι το 1982 τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων των μισθωτών γενικότερα, γιατί εγώ δεν κάνω διαχωρισμό, ήταν άτοκα στην Τράπεζα Ελλάδος και με το αιτιολογικό του νόμου ότι τα παίρνουν οι επιχειρήσεις για να κάνουν επενδύσεις. Και γεμίσαμε στην Ελβετία βιομήχανους χωρίς βιομηχανία. Σωστά. Τίποτα παραπάνω. Σωστά. Ο κόσμος ξέρει τι έγινε. Ή όπως μας έχετε περιγράψει και σε άνθρωπο σας, κύριε Καλάκο. Σε όλη τη χώρα. Λέει η λάτιση και των ταμείων. Έτσι. Όπως αυτό λέει ο κύριος Καλάκος. Μας έχετε περιγράψει και σε άρθρο ο κύριος Καλάκος, το έχει αναφέρει, που είναι Γενικός Διευθυντής λοιπόν Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μας το έχει πει σε άρθρο του εδώ πέρα, για να μην βγάζει απ' έξω τα λάθη που γίνανε στο παρελθόν και αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους για προσλήψεις. Για τις προσλήψεις θέλω να πω κάτι. Για γυναίκες 35 ετών που βγαίνανε στη σύνταξη. Κάτι και όλα να πιέσουμε. Δεν έγιναν μόνο στο δημόσιο. Έγιναν στις ΔΕΚΟ, έγιναν στον ιδιωτικό τομέα. Το 52% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, μιλάμε για ιδιωτικό τομέα, ήταν κάτω των 50 ετών συνταξιοδότησης. Άρα δεν ισχύει στο δημόσιο. Το αντίθετο, στο δημόσιο είναι υψηλά τα όρια ηλικίας, αν δεν υπήρχαν οι ένστολοι. Βέβαια. Γιατί οι θέσεις και όλα αυτά δεν έσπρωχναν τον κόσμο σε ελληνικό. Συγχωρέστε με λίγο που επεμβαίνω, αλλά όπως ακριβώς και στο δημόσιο είναι βεβαιωμένα χρέη της Πειραϊκής Πατραϊκής, που ξέρουμε πότε έχει κλείσει, έτσι και στο ασφαλιστικά ταμεία υπάρχουν πάρα πολλά χρέη από εταιρείες που είναι προβληματικές, από δήμους, από εταιρείες που έχουν γίνει του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έτσι, και από ΔΕΚΟ. Μάλιστα. Και όσο αφορά τις προσλήψεις. Προσλήψεις μπορεί να γίνονται όχι στο δημόσιο, στους δήμους. Τελευταία βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Για μένα δεν έχει και τόσο, καλό είναι να γίνονται προσλήψεις. Τόσο μεγάλη σημασία
το που σε τούτη την εποχή έχει και το οικονομικό, οικονομική επιβάρηση, έχει, μεγαλύτερη σημασία έχει η απαξία των θεσμών. Δεν είναι δυνατόν 300.000 κόσμος, νέα παιδιά, να έχουν φύγει στο εξωτερικό και να μην τους δίνεται σε αυτούς η ευκαιρία του ΑΣΕΠ, αν θέλουν να μείνουν στη χώρα τους. Είναι προσβολή προς τους ανέργους και η απαξία σε όλους τους δεσμούς. Η απαξία στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν ένας δήμαρχος μπαίνει στη συναλλαγή για ψηφαλάκια να προσλαμβάνει κατά αυτόν τον τρόπο. Και το τελευταίο και το χειρότερο είναι η απαξία στη δικαιοσύνη, όταν έρχεται το κράτος και λέει να μην παρίστανται νομικοί σύμβουλοι στα δικαστήρια για να μονιμοποιηθούν. Είναι μεγαλύτερη ζημιά της απαξίας που έρχεται στην κοινωνία από την οικονομική επιβάρυνση. Πάμε στον Σύμβουλο Μιέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε κοντά μας σε λίγα λεπτά με την Αμέλεια την Αναστασάκη, τον Νίκο τον Καλάκο και τη Σουζάνα την Κλιμεντίδη. Θα συζητήσουμε, θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Που γεννιούνται όλα ψηλά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Υπάρχει λύση». Η Σουζάνα Κλιμεντίδη προσθέθηκε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, Σουζάνα, μου δικηγόρα. Καλησπέρα. Γιατί πρέπει να βάλουμε και θέλουμε το κομμάτι να μας μείνει αυτό το χαμόγελο στα χείλη. Με αυτά που θα μας πεις. Δεν θέλουμε να μας το χαμόγελο θα το έχω. Το θέμα είναι οι οφειλέτες. Δεν ξέρω τι χαμόγελο θα μείνει. Όλα αυτά που περιμένουμε. Ο κύριος Νίκος Καλάκος συνεχίζει μαζί μας. Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης αλλά και Πρόνοιας. Όπως επίσης η εξαίρετη δημοσιογράφος η Αμέλεια Αναστασάκη, πάντα με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Να τελειώσω. Αρθρογραφή και στο newsbomb.gr. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, βέβαια, οπωσδήποτε. Δηλαδή, θα σκάσω άμα δεν το πούμε, καταλαβαίνει. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτός ο υποψήφιος συνταξιούχος στην περιφέρεια ζει. Πήρε τηλέφωνο στο newsbomb.gr, λέει: εγώ βγαίνω τον Ιούλιο του 2017 κανονικά για σύνταξη, να πάρω τη σύνταξή μου. Μάλιστα. Δηλαδή τότε του είχαν στείλει λοιπόν το χαρτί. Το έχω εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο χαρτί λέει ότι αν καταβάλεις όλες τις φορές και τα λοιπά, υποβάλεις άμεσα την αίτηση συνταξιοδότησης έγκαιρα για να μπορέσεις να βγεις και έγκαιρα. Λοιπόν, και πάει λοιπόν στον ανταποκριτή, που είναι αυτός που εξυπηρετεί, ας πούμε, ναι. Ανταποκριτής του ΟΓΑ που εξυπηρετεί τους συνταξιούχους της περιφέρειας. Και τι του λέει ο ανταποκριτής? Κοιτάξτε, λέει, κυρία μου, να δείτε, δεν ξέρουμε τίποτα. Περιμένουμε να έρθει, λέει, μία εγκύκλιος, να έρθει μία διάταξη, να έρθει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν αυτό. Ελάτε, λέει, ξανά τέλος του μήνα. Με καταλαβαίνετε. Αυτός ο άνθρωπος είναι να βγει τον Ιούλιο. Όπα, θέλω το, ναι. Τον κύριο Καλάκο. Οι ανταποκριτές στην επαρχία συνήθως είναι δημοτικοί υπάλληλοι, άσχετοι υπάλληλοι που εκτελούν και καθήκοντα ανταποκριτού. Ναι. Ας πάει σε ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ τώρα, από πρώτης πρώτου λειτουργεί. Στο Ηράκλειο, ας πούμε. Στο Ηράκλειο. Από πρώτης πρώτου του 2017 λειτουργεί. Εντάξει, ο ανταποκριτής. Αυτός εξυπηρετούσε όμως μέχρι. Ναι, αυτός εξυπηρετούσε, δεν γνωρίζω. Ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί το ασφαλιστικό. Ας πάει σε ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ. Πλέον να εξυπηρετεί την απάντηση. Για να πάρει την απάντηση. Του είπανε ότι δεν περιμένουμε, λέει, μια διάταξη, μια εγκύκλιο που θα μας πει τι πρέπει να κάνει. Δεν θα την πάρει, πιστεύω, ο ανταποκριτής στην εγκύκλιο, γιατί υπάρχει ενιαίος ασφαλιστικός οργανισμός από 1η-1η του 2017. Είναι ο ΕΦΚΑ και ο ΟΓΑ ανήκει πλέον στον ΕΦΚΑ και ο ΟΓΑ. Άρα από 1η-1η θα απευθύνεται στον ΕΦΚΑ. Πάντως ένας άνθρωπος, κύριε Καλάκο, τώρα μεταξύ μας, 67 ετών, που έχει τραβήξει του Χριστού τα πάθη για να πάρει αυτή τη σύνταξη των 400 και 500 ευρώ, αυτό το πήγαινε εδώ και κάνει εκεί και πήγαινε και παραπέρα και όχι μπες στο efka.gov.gr και ενημερώσει. Είναι λίγο, δηλαδή, είναι αμαρτία από το Θεό. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό, έναν εφοριακό και έναν ο κάθε ένα από πίσω μας. Ναι, άλλαξε το σύστημα. Υπάρχει ο ΕΦΚΑ πλέον. Θα πάει στον ΕΦΚΑ. Και αυτό, είπαμε, ένα μήνα, δύο, θέλει ένα χρόνο προσαρμογής και οι υπάλληλοι να πάρουν τις εγκυκλίες και να τις διαβάζουν. Τις ζητάνε. Πάμε να δούμε. Αν ήταν επιδότηση θα την έβρισκε και να την πάρει. Θα σας ρωτήσω εγώ. Στην Κρήτη πάντως της δίνει ένα βέρτα. Λέω, α, μπράβο, θα την έβρισκε να την πάρει. Συγκεκριμένος δεν ξέρω να την έβρισκε. Δεν θα απευθυνόταν στον ανταποκριτή. Εγώ βλέπω, κύριε Καλάκο, τα χέρια του ασφαλισμένου. Εντάξει. Και τα χέρια και εγώ είμαι υπέρ του ασφαλισμένου και έχω δώσει αγώνες, αλλά μην φτάσουμε σε ακραίες αστάσεις. Θέλουμε να βλέπουμε και τη θετική πλευρά. Μας ρωτάνε, πριν περάσουμε και στους δύο τηλεθεατές, στην κύρια αναπηρική σύνταξη, όταν υπάρχει ψυχική νόσος, χορηγείται ολόκληρη η επικουρική, τι γίνεται? Ορίστε, η επικουρική. Όταν στην κύρια
αναπηρική, στην κύρια αναπηρική σύνταξη, όταν υπάρχει ψυχική νόσος, χορηγείται ολόκληρη στην επικρίτη ή τι γίνεται? Όχι βέβαια, ακολουθείται τα ποσοστά που προέβλεπε το κάθε καταστατικό του επικουρικού τομέα. Πάμε και στους δύο τηλεθεατές μας και σε λίγα λεπτά θα μας πεις τι γίνεται με τους, Σουζάνα μου, με τους πληστηριασμούς. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Με ένα κλικ λοιπόν γίνονται οι πληστηριασμοί. Πλέον μπαίνουμε σε ένα νέο σημείο πραγματικότητα. Και τι γίνεται τέλος πάντων? Ξέραμε, πολύ καλά γνωρίζαμε ότι υπήρχαν δύο τρόποι προστασίας του δανειολήπτη. Ο ένας είναι μέσω του νόμου Κατσέλη και ο άλλος είναι μέσω εξάβου εξοδικαστικού. Αλλά και εκεί υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να τα πούμε. Βεβαίως. Πάμε στον κύριο Κώστα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Θα σας ακούμε, κύριε Κώστα. Τον κύριο Καλάκου ήθελα να ρωτήσω. Την ερώτησή σας. Πότε θα αρχίσουν να ξαναδίδονται τα εφάπαξ στο δημόσιο? Τα εφάπαξ στο δημόσιο. Η χρηματοδότηση καθορίστηκε σήμερα των ληξιπροθέσμων οφειλών. Πιστεύω ότι οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν τέλος Φεβρουαρίου. Δηλαδή, όσοι έχει έρθει συνταξιοδοτική πράξη στον φορέα του δημοσίου, στο Ταμείο Πρόνοιας, 20 Γενάρη του 2015, θα πληρωθούν τέλος Φεβρουαρίου. Και κάτι ακόμα. Μάλιστα, ναι, παρακαλώ την ερώτηση. Εγώ είμαι ο δημόσιος υπάλληλος στην πολεμική αεροπορία. Μάλιστα. Το 2005 κάναμε ένα δικαστήριο και από ΔΕΕ γίναμε ΤΕΕ. Δεν το κατάλαβα. Κάνατε ένα δικαστήριο. Το 2005 ναι. Κερδίσαμε ένα δικαστήριο και από ΔΕΕ γίναμε ΤΕΕ. Και από ΔΕΕ γίνατε ΤΑΦΕ, ναι. ΤΑΦΕ. Το ερώτημα. Η μισθοδοσία από το 2011 με το καινούργιο μισθολόγιο πληρωνόταν σαν ΤΑΦΕ. Ναι. Το ΕΦΑΠΑΞ θα βγει με το παλιό το... Το ΕΦΑΠΑΞ, το ΕΦΑΠΑΞ μέχρι 31/12/13 από χρόνος εργασίας θα βγει με το μέσον όρο της πενταετίας από την αποχώρηση και πίσω. Όποιο ήταν, ΤΑΦΕ. Από πρώτης... Εγώ αποχώρησα, εγώ έφυγα τον Απρίλιο του 2014. Ναι. Έφυγα τον Απρίλιο του 2014. Ναι, λοιπόν, το εφάπαξ που θα πάρετε για τον εργασιακό σας βίο μέχρι 31/12/13 θα υπολογιστεί με το μέσο όρο της πενταετίας από την ημέρα που αποχωρήσατε το 2014 και πίσω 5 χρόνια και τους λίγους μήνες του 2014 θα πάρετε άτοκη επιστροφή εισφορών. Ό,τι πληρώσατε θα προσθεθεί. Σας ευχαριστούμε στο πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Ηλίας είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα. Έπεσε ο κύριος Ηλίας. Πάμε λοιπόν, κύριε Καλάκο, μεγάλη αγωνία όλων των ασφαλισμένων, είτε των ιδιωτικών υπαλλήλων είτε των δημοσίων. Τι θα γίνει τελικά με την ενοποίηση, με τον ΕΦΚΑ λοιπόν, που αναμένουμε όλοι να πάει καλά? Είναι το υπερταμείο αυτό που μας περιγράψατε στην αρχή. Ελπίζουμε για όλους να πάει καλά αυτή η προσπάθεια τέλος πάντων. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε να αρχίσει να λειτουργεί. Θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν προβλήματα όταν ενοποιούνται όλοι αυτοί οι ασφαλιστικοί φορείς. Εμένα η μεγαλύτερη ανησυχία μου δεν είναι. Καθυστερήσεις είχαμε τη τάξη των 3 και των 4 ετών. Πιστεύω ότι θα μειωθούν οι καθυστερήσεις. Γιατί έχουν μειωθεί οι παροχές, όλες οι ασφαλιστικές παροχές οι νέες, μέσα στο 16 κατά 42% έναντι του 15. Δηλαδή έρχονται λιγότεροι συνταξιούχοι και για κύριες συντάξεις και είναι ευνόητο γιατί συνέβη γιατί αυτό. Γιατί τους συμφέρει να συνεχίσουν να εργάζονται. Δεν είναι μόνο αυτό, τα όρια ηλικίας. Όρια ηλικίας αφαίρεσαν κάποιες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και ταυτόχρονα το ύψος της σύνταξης που σιγά σιγά συνειδητοποιούν όλοι οι εργαζόμενοι ότι αν φύγουν στη σύνταξη θα πάρουν το μισό μισθό τους σε σύνταξη. Η μεγαλύτερη όμως ανησυχία προσωπικά για τον ΕΦΚΑ είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος θα δούμε πώς πάει τον Οκτώβριο. Όποιος κάνει προβλέψεις για τον προϋπολογισμό, παρόλο ότι έχει εγγραφεί 1,040 το έλλειμμα, φοβάμαι ότι θα πέσει έξω. Γιατί το λέω? Γιατί το πρώτο εξάμηνο θα πληρωθούν με εισφορές εισοδήματα του 2015 και το δεύτερο εξάμηνο θα γίνει συμψηφισμός με εισοδήματα του 2016. Και επειδή οι εισφορές είναι συνάρτηση των κερδών και οι Έλληνες είναι υποψιασμένοι το τι θα πληρώσουν, φοβάμαι ότι στα εισοδήματα του 2016 θα δούμε εισφορές τραγικές. Γι' αυτό ας περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο για να δούμε αν τελικά ο προϋπολογισμός, γιατί από εκεί θα εξαρτηθούν τα πάντα. Μάλιστα. Πάμε και, Ζωάννα μου, να δούμε τώρα τι γίνεται με τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες μας. Δεν έχω να πω κάτι αισιόδοξο, δυστυχώς. Καταρχήν να πούμε ότι ακόμα αναμένουμε το σχέδιο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό των επιχειρηματικών δανείων. Με βάση τις δηλώσεις των κυβερνώντων θα έπρεπε να το έχουμε
λογικά στα χέρια μας, γιατί είχαν δεσμευθεί ότι μέχρι τέλος του μήνα, βέβαια έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν έχουμε ούτε κάποιο προσχέδιο, ένα τελικό σχέδιο πάνω στο οποίο να πούμε ότι τι θα ισχύει κάπου θα τελικά. Ακριβώς. Υπήρξε βέβαια μια σχετική συνέντευξη του αρμόδιου υπουργού που μίλαγε για ένα τελικό σχέδιο εξοδικαστικού μηχανισμού. Δεν το έχουμε δει σε κείμενο νόμου μέχρι σήμερα. Υπήρχε αυτή η άτυπη ενημέρωση, λοιπόν. Ακριβώς. Και να πω το εξής, ότι δυστυχώς, όσο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία δόκιμη και βιώσιμη λύση για τις επιχειρήσεις, αυξάνεται ο αριθμός των λουκέτων καθημερινά. Και αυτό γιατί, διότι όπως καταλαβαίνετε, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, και μιλάμε φυσικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο, δεν μιλάμε για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες είναι αυτές οι οποίες πραγματικά αγκομαχούν και προσπαθούν να διατηρηθούν στην αγορά. Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες έχουν μείνει χωρίς κάποια δυνατότητα προστασίας αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά και ρύθμισης των οφειλών τους, σε ό,τι αφορά και ασφαλιστικά ταμεία και πιστωτικά ιδρύματα, βρίσκονται σε πραγματικά κρίσιμη θέση. Να τονίσουμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ήταν ένας μηχανισμός ο οποίος θα προέβλεπε τη δυνατότητα συνολικής υπαγωγής σε αυτόν όλων των οφειλών μιας επιχείρησης, ακόμη και αν ήταν και σε ιδιώτες και σε προμηθευτές και σε εργαζομένους ακόμη, το οποίο θα έδινε, καταλαβαίνετε, μια μεγάλη ανάσα σε επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωμένες, αλλά είναι βιώσιμες, να βρουν μία μέθοδο ώστε να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά ζωντανές. Επίσης, αυτό είναι βέβαια ό,τι αφορά το θέμα των επιχειρηματικών δανείων. Ένα άλλο βασικό κομμάτι είναι το θέμα των πληστηριασμών. Μάλιστα. Πλέον, όπως φαίνεται. Πολύ πιο εύκολη η διαδικασία, βέβαια, λοιπόν. Ηλεκτρονική πληστηριασμή. Πλέον το έχουμε ξαναπεί, το είχαμε πει και πρώτη από την εκπομπή σας, ότι περιμένουμε ότι θα είναι τέτοια η διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Καταρχήν, μιλάμε για μεγαλύτερη συχνότητα πληστηριασμού από ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα με την παρουσία των συμβολογράφων που ήταν η κάθε Τετάρτη, οι λεγόμενες μαύρες Τετάρτες που βλέπουμε στην ενωδικία της χώρας. Και πέραν τούτου, μιλάμε για μια πολύ απλούστερη διαδικασία. Και μάλιστα για μια διαδικασία η οποία θα υποχρεώνει εντός εισαγωγικών τον οφειλέτη να έχει άμεση δραστηριότητα στη διαδικασία του πληστηριασμού. Ακούστηκε μέχρι και το ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος σε συγκεκριμένες ώρες κτλ. Να δείχνει να βλέπει το ακίνητο, το ακίνητο στους ενδιαφερόμενους. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σκληρό. Δεν θέλουμε καν να φανταστούμε ότι πραγματικό οφειλέτης θα δίνει δούμε το σπίτι που θα του πάρουν. Ναι, να το πούμε και πολύ να πούμε απλά το εξής, ότι θα είναι μια διαδικασία η οποία για μένα, εγώ το έχω πει πολλές φορές, ενέχει και περιέχει πολλούς κινδύνους. Και γιατί δεν θα είναι εύκολη η εξακρίβωση και η πιστοποίηση των στοιχείων, της εγκυρότητας των στοιχείων των εγγυητικών επιστολών, οι οποίες θα κατατίθονται ηλεκτρονικά. Να πούμε το εξής, ότι η ηλεκτρονική πιστοποίηση δεν είναι η ίδια, και εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η νομική μου άποψη και η προσωπική μου άποψη, με την πιστοποίηση και την εξακρίβωση στοιχείων που κάνει ο συμβολογράφος. Και αυτό γιατί ο κάθε συμβολογράφος έχει μία υπόθεση, άρα την ελέγχει, ενώ εδώ θα μιλάμε για ένα μαζικό σύστημα ηλεκτρονικό, το οποίο θα αφορά όλους τους πληστηριασμούς. Και δεδομένου ότι σήμερα δεν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, την αναμένουμε, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πιλωτική η λειτουργία. Όμως όταν μιλάμε για πιλωτική λειτουργία και για δοκιμές και κρίνεται η πρώτη κατοικία ανθρώπων, και η τύχη κάποιου, έτσι, είναι σοβαρά τα πράγματα. Να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, θα έχουμε και πρόβλημα με ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά συστήματα, γιατί δεν θα μπορούν όλοι να προστρέξουν και να δουν τι συμβαίνει με το ακίνητό τους. Σήμερα, βέβαια, να πούμε και ότι με τις αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικαιοσύνης προβλέπεται ότι οι πληστηριασμοί, η περίληψη που λέμε του πληστηριασμού, που παλαιότερα δημοσιευόταν σε εφημερίδα μεγάλης ευρείας κυκλοφορίας, σήμερα γίνεται ηλεκτρονικά. Και ακόμη και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται, παραδείγματος χάρη, εδώ να δηλώσουν ένα κατάσχετο λογαριασμό ηλεκτρονικά. Σκεφτείτε πολλό δε μάλλον να εντοπίσουν στοιχεία του πληστηριασμού και να αφορούν το ακίνητό τους. Θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία, δεδομένου ότι με τη σημερινή οικονομική κατάσταση θίγονται ακόμη και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι σε απομακρυσμένες περιοχές και να μην έχουν την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε συστήματα ηλεκτρονικά κ.ο.κ., θα δημιουργηθούν προβλήματα. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι δυστυχώς, και εύχομαι να διαψευστώ, το λέω πάντα, αλλά φαίνεται ότι είμαι και μετριοπαθής με τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις με ξεπερνούν. Έτσι. Δεν θα δούμε καλά πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Σάβα, πάμε στον κύριο Σάβα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω. Εγώ είμαι οικοδόμος, έχω 6.000 βαθμού. Πόσα? 6.000. Παραπάνω, ναι, λοιπόν από τα 4.500, κύριε Καλάκο, που απαιτούνται. Μάλιστα. Ναι. Εγώ τώρα από το 11 και μετά είμαι άνεργος. Είμαι 57 χρονών. Μ' ακούτε? Σε ακούμε.
από το 11 και μετά είμαι άνεργος. Εγώ τώρα σε ποια ηλικία μπορώ να βοηθήσω? Στα 60. Δεν έχω τα τελευταία 10 χρόνια όμως τα 1000 ένσημα που μου ζητάει. Στα 60 μειωμένη, στα 67 πλήρη. Α, τόσο πολύ. Ναι. Επειδή δεν έχω τα 1000 ένσημα. Γιατί δεν έχετε τα 1000 ένσημα, ναι, που απαιτούνται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας σε λίγα λεπτά με τη Σουζάνα την Κλιμεντίδη. Να αποδεσμεύσουμε την Αμέλεια την Αναστασάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμέλεια, που συμμερίσουμε κοντά μας. Με φάγανε. Και τον, βέβαια, τον αγαπημένο μας τον Νίκο τον Καλάκο. Είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, κάθε απόγευμα υπάρχει λύση. Νίκος Καλάκος, Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης αλλά και Πρόνοιας, όπως επίσης Σουζάνα Κλιμεντίδη, δικηγόρος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Υπάρχει λύση καθημερινά από τις 4, με συγχωρείτε, μέχρι τις 6 κάθε απόγευμα και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για το ασφαλιστικό. Είχαμε μείνει που είχαμε μείνει. Μας είπες όλα αυτά στους τα ευχαριστά. Πληστηριασμούς, Σουζάνα, μου δυστυχώς. Ο κύριος Καλάκος μας λέει ότι δίδεται μια μεγάλη προσπάθεια όσο αφορά αυτό το υπερταμείο. Είναι κάτι καινοτόμο. Είναι κάτι το οποίο ευελπιστούμε όλοι να πάει καλά. Εμπεριέχει και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς. Βέβαια, ο νόμος Κατρούγκαλος δεν είναι ευνοϊκός για κανέναν από όλους τους ασφαλισμένους. Θέτει πολύ πιο υψηλά όρια στην συνταξιοδότηση ηλικιακά. Από την άλλη υπάρχει ένα πλαφόν, κύριε Καλάκο, των 1.200 ευρώ συντάξεις. Είναι κάτι το οποίο παραπονούνται κυρίως οι άνθρωποι, οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και πληρώνανε πολύ υψηλές εισφορές. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αδικημένη του νόμου Κατρούγκαλου. Ναι, είναι άδικος ο νόμος και τιμωρητικός όσον αφορά τους, για αυτούς που εργάστησαν πάρα πολλά χρόνια και κατέβαλαν εισφορές. Είναι ένα ταξικό νομοσχέδιο, όπως είπε και ο Υπουργός, που τιμωρεί πράγματι τους ανθρώπους αυτούς. Εκείνο που έκανε αυτός ο νόμος έναντι του προηγούμενου, γιατί για να ξέρει ο ελληνικός λαός, υπήρχε νόμος ασφαλιστικός, ήταν ο 38, 63 και 65 ο νόμοι του κύριου Κουτρομάνη Λοβέρδου, που είχαν ψηφιστεί υπό την εποπτεία της Τρόικας. Φυσικά. Και είχαν εφαρμογή από 1η-1η του 2015 και μετά. Αυτός ο νόμος χώριζε και αυτό στη σύνταξη σε δύο τεμάχια, στην Εθνική Σύνταξη και στην Ανταποδοτική Σύνταξη. Και είχε ένα βάθος χρόνου γύρω στα 30 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Ο καινούριος νόμος, δεν εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος από την τωρινή κυβέρνηση, γιατί είχε θεωρηθεί άδικος νόμος, και ήρθε και έγινε αυτό που δεν φανταζόμαστε κανένας. Έγινε ένας πολύ χειρότερος νόμος. Η σύνταξη κόπηκε σε τρία κομμάτια, στην εθνική, στην αναλογική και στην προσωπική διαφορά. Αφαιρέθηκε ένα κομμάτι από την ανταποδοτική σύνταξη και πέρασε στην προσωπική διαφορά. Και όταν λέω αφαιρέθηκε, το εννοώ γιατί η αναπλήρωση στις 40 χρόνια της ανταποδοτικής σύνταξης με τον νόμο Λοβέρδου ήταν 60%. Και η αναπλήρωση με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι στο 40,7%. Το άλλο 20% έγινε προσωπική διαφορά, το οποίο χάνεται για τους νέους συνταξιούχους σταδιακά από το 19 και μετά. Και θα χαθεί, δόθηκε βορρά στους δανειστές, στην πρώτη δημοσιονομική ελληματική χρήση, να αφαιρεθεί και για τους παλιούς συνταξιούχους. Όπως επίσης όμως στα θετικά του ενίο φορέ, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε όλα αρνητικά, είναι το ότι γενικότερα θα βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις. Είναι δέσμευση αυτή του Υπουργείου Εργασίας ότι θα βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις τους νέους ασφαλισμένους. Βέβαια. Σίγουρα ο όγκος εργασίας είναι μικρότερος, όπως μας έχετε πει πολλές φορές, γιατί κάποιος ο οποίος είναι είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο δεν το συμφέρει να βγει σύνταξη. Γιατί σήμερα οι συντάξεις, επειδή είναι τόσο ομοιωμένες. Ιδίως στον ιδιωτικό, αυτό να πούμε. Τουλάχιστον σε τομείς όπως είμαστε εμείς οι δικηγόροι, πλέον είναι
Μέχρι παλαιότερα ιδίως ήταν ασύμφορη η διαδικασία των συντάξεων. Οι πιο πολλοί δικηγόροι δούλευαν και εργάζονταν μέχρι μεγάλη ηλικία πραγματικά. Ακριβώς. Σήμερα ωστόσο να πούμε, γιατί υπάρχει και σχετική ημερίδα πλέον από το Δικηγορικό Σύλλογο που θα γίνει προσεχώς, ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων καταθέτει έγγραφα, καταθέτει τα χαρτιά του πλέον για να λάβει σύνταξη, διότι και λόγω των νέων ασφαλιστικών επιβαρύνσεων δεν ήταν σύμφωνη και η εργασία. Σωστά. Θα ήθελα απλά να πω το εξής, ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να υπολογίσουμε και τις μεγάλες οφειλές που υπάρχουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με το ενιαίο ασφαλιστικό ταμείο ως προς τις κατασχέσεις. Διότι τα ασφαλιστικά ταμεία προγενέστερα είχαν ξεκινήσει μεγάλο αριθμό κατασχέσεων και τραπεζικών λογαριασμών αλλά και πληστηριασμών σε βάρος οφειλετών τους. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα και με τον ενιαίο φορέα πώς αυτό θα συνεχιστεί. Θα περάσουν όλα στο διάλογο φορέα. Θέλω να πω, το λέω γιατί, διότι μένει να δούμε αν θα υπάρξει εναρμόνιση στο θέμα του και μάλλον πιο μετριοπαθής, θα έλεγα, άσκηση δικαιωμάτων σε βάρος των οφειλετών. Μέχρι τώρα είχαμε δυστυχώς παραδείγματα κατασχέσεων και πληστηριασμών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι αλήθεια και το γνωρίζουμε όλοι. Και για χαμηλά ποσά. Ακόμα και για πολύ μικρά, μάλιστα. Το λέω γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός οφειλετών οι οποίοι παραπονιούνται ότι ακόμη και αν το ποσό των οφειλών τους είναι μικρό, δηλαδή μπορεί κάποιος να οφείλει 5.000 ευρώ, 5.000 ευρώ δεν είναι ένα τρομερό ποσό. Έτσι, είναι ένα ποσό το οποίο δικαιολογείται λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Ακόμη και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κινδύνευε πέρα από κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και με πληστηριασμό της πρώτης του κατοικίας και έχουμε δυστυχώς τέτοια παραδείγματα. Mm-hmm. Και το λέγω γιατί, διότι τους τελευταίους μήνες πρώτου ΕΦΚΑ, δηλαδή από τον Σεπτέμβρη ειδικότερα του 2016 μέχρι και τώρα, έχει παρατηρηθεί αλματώδης αύξηση στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς από δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Άρα είναι ένας προβληματισμός και σημαντικό. Αφορά και μεγάλο αριθμό οφειλετών. Και να πούμε το εξής, ότι ο νόμος Κατσέλη προβλέπει ότι αυτές οι οφειλές, ασφαλιστικά ταμεία με μία επιφύλαξη γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες αποφάσεις, αλλά και οφειλές προς την εφορία, μπορούν να γίνουν τμήμα της ρύθμισης του νόμου. Ωραία. Να το γνωρίζουν λοιπόν οι οφειλέτες που θέλουν να υπάρχουν στο νόμο Κατσέλη, λοιπόν, ότι υπάρχει αυτή η λύση. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η λύση. Κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Είχα πάρει προηγουμένως. Ίσως δεν τα είπα καλά, με ακούτε τώρα? Πολύ καλά. Εγώ το 14 και θα θέλαμε καλά, παρακαλώ πολύ. Ναι, απλά θα θέλαμε πολύ, παρακαλώ πολύ να μας ακούτε από το ακουστικό σας και όχι από τη τηλεόραση όπως μας ακούτε και τώρα, γιατί μικροφωνίζει. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που δεν μας ακούσατε και όχι, καλά. Κατέβασα τη τηλεόραση και τώρα σας πολύ ακούω. Πολύ ωραία. Ο κύριος Καλάκος σας ακούει και εκείνος. Το 14 εγώ βγήκα με διαδοχική. 60 χρονών ήμουνα τότε. Σας ακούμε, ναι. Λοιπόν, βγήκαμε 37 χρόνια και 140 ημέρες. Τώρα ήρθε ο καιρός για να βγω στην κανονική. Τι μου λένε? Ότι στην κανονική που πρέπει να βγω, δεν ξέρω σε πόσο καιρό, ο πλασματικός χρόνος του εφεδρικού επιδόματος, 240 μέρες, θα μου τον αφαιρέσουν τώρα και μου ζητάνε 8 με νιάτικα πίσω από την προσωρινή. Γιατί λέει μέχρι το 12, ενώ μετρούσε σαν νίκα, σαν εργάσιμες μέρες, μετά το 13 άλλαξε και μετράει σαν πλασματικός από τα 5 χρόνια που είχα συμπληρώσει για πλασματικό. Για να καταλάβω καλά, γιατί πάλι δεν το κατάλαβα. Κάνατε χρήση πλασματικού χρόνου που τον θεωρούσατε ότι δεν θα πληρωθεί. Και τώρα που οριστικοποιήθηκε, είχατε πάρει προσωρινή, και τώρα που οριστικοποιήθηκε η κύρια σύνταξη, σας παρακρατούν τα 2 χρόνια αυτά που εσείς θα... Όχι τα 2 χρόνια. Τους 8 μήνες. Τους 8 μήνες. Ωραία, τους 8 μήνες που εσείς θα είχατε, που θεωρήθηκαν πλασματικά, εσείς θα θεωρούσαν ότι είναι πραγματικά και δεν οφείλατε για αυτά, ενώ τώρα σας λένε ότι είναι πλασματικά και πρέπει να τα πληρώσετε. Καλά κατάλαβα? Ναι, και αν μου τα κρατήσουν, να λέει από τη σύνταξη. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Καλάκο, να μην καταλάβετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας τα κρατήσουν. Τώρα, ότι θεωρήθηκαν πλασματικά, εγώ δεν μπορώ να σας πω. Τους 8 μήνες. Ναι, τους 8 μήνες δεν μπορώ να σας πω κάτι. Έπρεπε όταν τα καταθέσατε να έχετε. Μπορείτε να κατηγορήσετε όμως και εσείς τον δικηγόρο που σας είπε, τον εργατολόγο που πήγατε. Μπορεί να μην πήγε σε εργατολόγο. Πήγατε σε εργατολόγο ή το κάνατε μόνο σας? Τον άνθρωπο. Τους 8 μήνες αυτούς. Το ΤΕΒΕ μου τους φτιάξει. Τελευταίες φορές ήταν το ΤΕΒΕ.
Εσείς, όταν πήγατε να καταθέσετε τα χαρτιά για τη σύνταξή σας. Όχι, στο ΤΕΒΕ το έκανα το χαρτί, γιατί ο τελευταίος φορέας ήταν αυτός. Ναι, ναι και γύρισε στο ΙΚΑ. Γύρισε... Ρωτήσαμε, άμα πήγατε με το... Ναι, γύρισε στο ΙΚΑ μετά. Και σας ρωτάμε τώρα, πήγατε μόνος σας να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία ή με την... Μόνος μου. Γι' αυτό, πολλές φορές το έχουμε πει εδώ πέρα, πριν... Πολλές φορές το έχουμε πει ότι πρέπει να συμβουλευόμαστε οπωσδήποτε κάποιον εργατολόγο. Αυτή είναι η δουλειά του εργατολόγου. Είναι όπως να πάω να διεκδικήσω εγώ να χρωστώ 100.000 να προσπαθώ να χάσω το σπίτι μου και να πάω μόνο μου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορείτε να κάνετε, κύριε Κωνσταντίνο. Πού έκανα λάθος, για πείτε μου, πού έκανα, κύριε Καλάκο, λάθος. Αφού είναι 940 ημέρες, κανονικά ήκα. Για να σας το πω που κάνατε λάθος, πρέπει να έχω το φάκελο, να δω ακριβώς όλες τις κινήσεις. Κύριε Κωνσταντίνο, τηλέφωνο σας και στο τέλος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ. Στο κοντρόλ. Όχι, εδώ πέρα παρακαλώ, θα το κρατήσουν. Πάμε στον κύριο Ηλία, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Παρακαλώ, είμαι γεννημένος το 52 και ασφαλισμένος στο τσάι από 1η-1η του 80. Πότε μπορώ να πάρω μειωμένη και ολόκληρη σύνταξη? Ο 52 δηλαδή είστε τώρα? 65. Ναι, και έχετε συνολικά χρόνια. Στο περίπου σας βλέπω. Από 1η-1η του 80 είμαι ασφαλισμένος. 80, 37 χρόνια έχετε. Ναι, στα 67 παίρνετε πλήρη σύνταξη το τσάι. Στα 67. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ρωτήσουμε, έχουμε πολλές ερωτήσεις, κύριε Καλάκο, για το ΕΦΑΠΑΞ. Η ερώτηση είναι για τον κύριο Καλάκο. Και δεν τον συμφέρει, να το πούμε και αυτό, κύριε Καλάκο. Να φύγει με προσοχή, δεν τον συμφέρει να φύγει. Γι' αυτό του είπατε κατευθείαν αυτό. Ήταν λακωνικός και. Ήταν, ναι, ο κύριος Καλάκος. Πραγματικά ξέρω και τι θα ρωτήσουν στη συνέχεια. Η ερώτηση λοιπόν είναι: η πράξη συνταξιοδότησης μου έφτασε από το Γενικό Λογιστήριο στο Ταμείο Πρόνοιας 20 Ιουλίου του 2016. Το Δεκέμβριο του 2016 έκανα αίτηση επίσπευσης επειδή έχω αναπηρία από και πάω 80%. Μπορείτε να μου πείτε αν το ΕΦΑΠΑΞ θα μου δοθεί νωρίτερα και κατά την εκτίμησή σας σε πόσο διάστημα? Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Υπάρχει πρόβλεψη στον 4387 στο άρθρο 35 παράγραφος 10 ότι οι άνθρωποι που έχουν αναπηρίες μπορούν να εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Εξετάστησαν 250 αιτήσεις τέλος του χρόνου που μας πέρασε. Τώρα είμαστε σε ένα νέο ταμείο, ενοποιηθήκαμε εδώ και λίγες μέρες. Θα πρέπει να λειτουργήσει το ταμείο και πιστεύω ότι πράγματι θα μπει η διαδικασία αυτή και θα εξεταστούν αυτές οι αιτήσεις όπως προβλέπει ο νόμος κατά εξαίρεση. Πότε ακριβώς θα πληρωθεί δεν είμαι σίγουρος για να πω. Λέγαμε από αυτή την εκπομπή για κάποιες δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο όγκο εργασίας. Μία από αυτές λοιπόν, αυτό που είπατε και πριν, όσο αφορά την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων που ασχολούνται με όλους αυτούς τους τομείς, που ξέρετε, κάθε μέρα προκύπτει και μία νέα διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το ασφαλιστικό, είναι τεράστιος όγκος που θα πρέπει να διαχειριστούν. Λέγαμε πάντα για τους εφοριακούς μας με τη Σοφία, γιατί είχαμε και τον κύριο Γιάννη Χατζελάτα στην εκπομπή μας, προσκεκλημένο, που είναι ο εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών. Από την άλλη, όμως, πρέπει να δούμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους δηλαδή, που πρέπει να τα μάθουν όλα από την αρχή. Και ο όγκος εργασίας για να βγουν όλες αυτές οι συντάξεις που μένουν σε κρεμότητα και να επανεπολογιστούν και τα ΕΦΑΠΑΞ και όλα, είναι τεράστιος, κύριε Καλάκο. Και τεράστιος. Το δημόσιο καταρχάς έχει μειωθεί σημαντικά. Είμαστε στο μέσον όρο και κάτω της Ευρώπης πλέον. Οι ενοποιήσεις όλων αυτών των φορέων δεν είναι λειτουργεί πάντα προς όφελος, τουλάχιστον για 1-2 χρόνια, γιατί ανώμια πράγματα ενώνονται, με αποτέλεσμα συνάδελφοι να μην ξέρουν αντικείμενα. Άρα, συγγνώμη, γιατί η αντιπολίτευση κάνει επίθεση στην κυβέρνηση για τις προσλήψεις που γίνανε το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, οι προσλήψεις. Είπα και προηγουμένως, οι προσλήψεις δεν πρέπει να γίνονται με τον τρόπο που γίνονται. Okay. Είναι και ηθικής τάξης πρόβλημα απέναντι στη νέα γενιά. Μάλιστα. Και απαξιώνουν, όπως είπα, θεσμούς ολόκληρους. Αλλά όσον αφορά τους συναδέλφους, πράγματι υπάρχει πρόβλημα, γιατί εδώ τελευταία αντιμετωπίζουμε μία πολυνομία που όχι να διαβάσει δεν προλαβαίνει ο δημόσιος υπάλληλος όταν έχει απέναντί του το κοινό. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και πολλές καθυστερήσεις δημιουργούνται γιατί υπάρχει και ένας υπαλληλικός κώδικας, όπως ξέρετε, που από την άλλη μεριά από το λάθος δεν το συγχωρεί. Άρα υπάρχει ο καταλογισμός στον υπάλληλο έπειτα. Και να πούμε ότι την πολυνομία αυτή την παρατηρούμε και στις φορολογικές αρχές. Παντού, με αποτέλεσμα να είναι γενική η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουμε. Και είναι και να πούμε ότι είναι εισαγόμενη
νομολογία, η οποία στη μετάφραση. Δεν έχει εναρμονιστεί πλήρως το κοινωνικό σύστημα. Αυτό και είναι πολύ κέριο, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλά κενά και στην εφαρμογή εξαιτίας αυτού. Ενώ γίνεται μετάφραση, σε εγκυκλίους καλούνται οι υπάλληλοι, οι διευθυντές να βγάλουν σε εγκυκλίους χωρίς να γνωρίζουν τον νόμο. Σωστά, ίδιοι ακριβώς τον νόμο. Πάμε στον κύριο Αντώνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Αντώνη. Ναι, ήθελα δύο ερωτήσεις να κάνω. Βεβαίως. Η πεθερά μου, είμαι παντρεμένος με μια κοπέλα η οποία είναι από την Ουκρανία, εδώ και 17 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε ένα παιδάκι, έχει ελληνική ταυτότητα, όλα κανονικά. Να σας ζήσει. Η πεθερά μου είναι συνταξιούχος στην πατρίδα της, είναι 68 χρονών και έχει 1.800 ένσημα ΙΚΑ. Mm-hmm. Δικαιούται συμπληρωματική σύνταξη. Στη χώρα της ή εδώ έχει τα 1.800? Εδώ έχει τα 1.800, μάλιστα. Σε ΙΚΑ. Και η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Και αν η γυναίκα μου χωρίς ένσημα, μηδαμινά ένσημα, δικαιούται την εθνική σύνταξη. Πρώτον, όσον αφορά την πεθερά, για να ξεκινήσουμε. Πάμε από την πεθερά. Τις πεθερές έχουμε θα καλά. Θα πρέπει να υπάρχει διακρατική συμφωνία μεταξύ της χώρας που παίρνει τη σύνταξη και της χώρας και της ελληνικής και της Ελλάδος, ώστε να μπορεί να προστεθούν αυτά τα ένσημα. Αν δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία, δεν δικαιούται σύνταξη. Είναι από Ουκρανία, δεν ξέρω αν. Ναι, πρέπει να πάτε σε ένα υποκατάστημα, λοιπόν. Να ρωτήσετε αν υπάρχει διακρατική συμφωνία. Όσον αφορά τη σύζυγο, δεν μπορεί να πάρει. Για να πάρει την εθνική σύνταξη, θα πρέπει να πάρει. 4.500, κύριε Καλάκο. Βέβαια, να έχει το ελάχιστον 4.500 ένσημα, με 100 ένσημα την τελευταία πενταετία και το σχετικό όριο ηλικίας, για να μπορέσεις να δικαιωθείς και της εθνικής σύνταξης. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά. Ελπίζω να χαρεί η πεθερά, γιατί η σύζυγος δεν θα χαρεί. Μετά και ένας να χαρεί. Να έχει την ηλικία άνω των 55 ετών, να συμβεί το μοιραίο, για να πάρει του σύζυγου. Γιατί όπως έγινε τώρα, έχει μπει σε κίνδυνο και η σύνταξη του σύζυγου. Πολλές ερωτήσεις έχουμε, Σουζάνα μου, σχετικά με κάποιος που έχει δάνειο, θέλει να μεταβιβάσει το ακίνητο στα παιδιά του. Εκεί υπάρχει θέμα, διότι αν το συγκεκριμένο δάνειο έχει εμπράγματι εξασφάλιση, δηλαδή υπάρχει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο που θέλουμε να μεταβιβάσουμε, οποιαδήποτε μεταβίβαση πριν αποπληρώσουμε το δάνειό μας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι καταδολίευση του δανειστή. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, ότι θα μπορούσε δηλαδή η τράπεζα, αν το εξακρίβωνε, να θεωρήσει ότι ζημιώνονται τα συμφέροντά της κακόπιστα από τον οφειλέτη, προκειμένου να μην υπάρχει η δυνατότητα να εκπληστηριάζει το εμπράγμα, το υποθηκευμένο, να το πω έτσι, ακίνητο, προκειμένου να εξασφαλίσει τα δικαιώματά της. Γενικά, στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι δυνατόν, δεν συμβουλεύουμε τον οφειλέτη να μεταβιβάσει το ακίνητο που έχει εμπράγματι εξασφάλιση. Γιατί για 5 χρόνια η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τη συγκεκριμένη διαδικασία, αν δηλαδή έχει γίνει κάποια η μεταβίβαση, και να κινηθεί νομικά σε βάρος του οφειλέτη. Μάλιστα. Και μάλιστα να πω και θα μπορούσε σωρευτικά η συγκεκριμένη αγωγή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τα ίδια τα τέκνα που είναι οι αποδέκτες της μεταβίβασης, γιατί θεωρούνται ότι δεν είχαν καλή πίστη. Mm-hmm. Ότι δηλαδή γνώριζαν ότι λαμβάνουν ένα κίνητο το οποίο ήταν προσημειωμένο από την τράπεζα. Μάλιστα. Πληρώθηκα ολόκληρη τη σύνταξη δημοσίου τον 5ο του 2015. Πότε θα πάρω το εφάπαξ και πότε το μέρισμα του ΕΤΕΑ. Ευχαριστώ πολύ. Αφόσον πληρώθηκε τη σύνταξη τον 5ο του 2015, έρχεται σε εμάς η πράξη κανένα μήνα καθυστέρηση τον 6ο του 2015. Μάλιστα. Εκτιμώ ότι το εφάπαξ θα το εισπράξει γύρω στον Ιούνιο. Mm-hmm. Του 2017. Του 2017. Εδώ πέρα περιμέναν τόσα χρόνια να πάρουν το εφάπαξ. Το ΕΤΕΑ δεν δίνει μέρισμα, δίνει επικουρική. Δεν ξέρω αν εννοεί το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Για να αναφέρει το ΕΤΕΑ που δεν υφίσταται πλέον, είπαμε, ονομάστηκε ΕΤΕΑΕΠ. Mm-hmm. Είναι εκεί η καθυστέρηση. Εκεί είσαστε γενικός διευθυντής, λοιπόν, εκεί, να το πούμε. Ναι, εκεί η καθυστέρηση είναι γύρω στα 3 χρόνια από την ημέρα αποχώρησης. Βέβαια έχει φύγει το 14, άρα δεν συντρέχει λόγος από 1ο-1ο του 2015 που αλλάζει τρόπος. Θα περιμένει γύρω στα 3 χρόνια από την ημέρα αποχώρησης. 3 χρόνια. Εγώ θα πάρω λοιπόν την πάσα από τον τηλεθεατή μας και θα σας ρωτήσω τι γίνεται με τις επικουρικές, γιατί περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι αυτό που παίρνουν ένα ποσό από το μετοχικό τους ταμείο, καθώς βλέπουν ότι παίρνουν κάτι 10 ευρώ, 20 ευρώ κλπ, ανατρίμηνα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Να ξεκινήσουμε από το μετοχικό, που έχει 280.000 συνταξιούχους και 307.000 ασφαλισμένους. Εκεί πράγματι η τελευταία μείωση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ήταν της τάξης από 35 μέχρι 50%. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν και 20 ευρώ, υπάρχουν και 6 ευρώ μέρισμα. 6 ευρώ, Ναι, 18 ευρώ το τρίμηνο, καταβάλλεται ανατρίμηνο. Να εύχεται να είναι κοντά σε κάποιο υποκατάστημα της Εθνικής, γιατί στις τράπεζες, γιατί αν χρειαστεί ταξί, δεν θα τον φτάσει. Δεν θα τον φτάσει ούτε για το ταξί, έτσι για να το λάβει. Εκεί δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση πλέον. Ήταν το πρόγραμμα των ληξιπροθέσμων. Είναι 6.000 αιτήσεις σε αναμονή του τελευταίου οχταμήνου περίπου. Όσον αφορά τις επικουρικές, υπάρχουν 125.000 περίπου επικουρικές σε αναμονή. Μάλιστα. Εκεί δυστυχώς οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες σε κάποια ταμεία, όπως το εμπόριο υπαλλήλων που φτάνει και τα 4 χρόνια. Λοιπόν, το ενθαρρυντικό είναι ότι δεν έρχονται καινούργιες αιτήσεις, δηλαδή έρχονται αλλά είναι μειωμένες κατά 60%. Ναι, μας είχατε δώσει ένα νούμερο και θα ήθελα να το ξαναδώσουμε για να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, για το πώς βγαίνανε οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2000 στη σύνταξη, 2012 με συγχωρείτε στη σύνταξη, και πώς τα χρόνια της κρίσης, τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια λοιπόν, δεν βγαίνουν γιατί δεν τους συμφέρει. Ειδικά πέρυσι στο στενό δημόσιο είχαν βγει 10.500 και φέτος βγήκανε 5.000. Δηλαδή είμαστε στο 50, η μισή. Αυτό θα συνεχιστεί, πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι το 2022, διότι είναι και λόγω ορίων ηλικίας που αυξήθηκαν πολύ. Και λόγω του μεταβατικού, στο στάδιο του μεταβατικού που υπάρχει μέχρι το 2022, όσον αφορά τον ασφαλιστικό νόμο που έχει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί κάποιος πέραν των 40 και 62 ή στα 67 μετά. Μάλιστα. Σε επικουρικές υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζω να βρούμε ένα ρυθμό, γιατί ενοποιήθηκε το ταμείο, και μετά από 2-3 μήνες να είμαστε στη θέση να εκδίδουμε τις διπλάσιες συντάξεις από ό,τι στο παρελθόν. Μακάρι. Ώστε να μικρύνει το χρονικό διάστημα. Τελευταίος τηλεθεατής για σήμερα είναι ο κύριος Μάρκος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω τους ειδικούς εκεί. Είμαι 64 ετών. Πριν ένα χρόνο έκανα ένα χειρουργείο ανέβλημα κυριακής αορτής. Δεν έχω αίσθημα και αυτά. Δικαιούμαι από την πρόνοια να πάρω κάποιο βοήθημα, κάποια σαν αναπηρική σύνταξη. Δεν έχετε κανένα περιουσιακό στοιχείο? Περιουσιακό στοιχείο έχει το 50% ενός ακίνητου, ενός διαμερίσματος. Άρα έχετε. Ναι, το 50% ενός διαμερίσματος. Λαμβάνετε από κάπου... Το μόνο που μπορείτε να διεκδικήσετε πλέον είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι ο νέος... τρόπος. Και στα 67 υπάρχει όμως, κάποιο... κύριε Καλάκο. Όχι, δεν είναι στα 67, είναι ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα του ορίου ηλικίας. Και δεύτερον, στην πρόνοια, πράγματι, οι περιφέρειες που ανήκουν τα τμήματα της πρόνοιας δίνουν κάποιο βοήθημα, αλλά χρειάζεται πλέον εκεί και... Ισοδηματικά κριτήρια, δεν και ισοδηματικά και κριτήρια και απόφαση υγειονομικής επιτροπής και πάγια από σωστά αναπηρίας. Πρέπει να περάσω από επιτροπή για να αναπηρική. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Καλό κουράγιο και την επόμενη φορά να έχουμε και κάτι πιο ευχάριστο. Να έχουμε πραγματικά. Ελπίζουμε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί εκπομπή Πολιτική Οικονομία και στη συνέχεια Πράξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.